να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους που βρίσκονται σήμερα στην παρέα μας, να μην αρχίσω και λέω ονόματα και για να κερδίσουμε χρόνο. Ο πρόεδρος του Εκμηντηρίου κάπου τον είδα εδώ, τον Βαγγέλη, θα βγει και κάπου έξω, τον ευχαριστούμε και αυτόν για την παρουσία του. Όλους τους εκπροσώπους φυσικά του Δήμου, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου, τον κύριο Γιώργο Πασακίδη, τον πρόεδρο του Αθηνικού Φορέα που έχω δίπλα μου, τον κύριο Βασιλόπλο, και ακόμα θα πρέπει να ξεκινήσω αναφέροντας τα 8 σωματεία που είχαν την έμπνευση να φέρουν τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Συνοδεινό, τον Ιούλιο, στην πόλη της Καλαμάτας, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε ότι η πόλη της Καλαμάτας έχει πάρα πολλά προβλήματα λόγω των κυρασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και θα δοθεί ο λόγος σε όλους τους εκπροσώπους, αλλά και σε όλους τους παριστάμενους, να κάνουν ερωτήσεις στον κύριο Γενικό, να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε και να ακουστούν όλοι όσοι θελήσουν να βάλουν ερωτήματα στον κύριο Γενικό, αλλά και να κρατήσουμε ένα επίπεδο προκειμένου η κουβέντα που θα κάνουμε να είναι επικοδομητική και να έχει τα αποτελέσματα εκείνα που όλοι επιδιώκουμε, δηλαδή το καλύτερο αύριο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το καλύτερο αύριο για όλη την απλούμενη νεολαία, και φυσικά το ποθούμενο είναι να μας ανακοινώσει σήμερα ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Συναδεινός, το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και να μας δώσει χαρές όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης της Καλαμάτας, την οποία όλοι υπηρετούμε, και φυσικά με πρώτους εσάς τους παράγοντες, οι οποίοι φυσικά είναι για μένα, που το λέω συνέχεια, είναι οι ήρωες της περίπτωσης, αφού χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε αθλητισμός. Και μιλάω για τους ερασιτέχνες παράγοντες που είστε κοντά στα σωματεία. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους σας και να ξεκινήσω με παρουσιάζοντας τον... Είναι δική χαρά και τιμή για μένα, γιατί έχει και την ειδικότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής, οπότε μας συνδέουν αρκετά πράγματα για την αγάπη μας για τον αθλητισμό. Να ξεκινήσει να μπει στο θέμα για τον ελληνικό αθλητισμό, για το μέλλον του και για και τις επιπτώσεις που έχουν οι κακές εγκαταστάσεις αθλητικές. Πρώτα όμως να δώσω το λέει Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος, Απόλλωνας Καλαμάτας, Απόλλων Πεταλιδίου, Ίκαρος Καλαμάτας, Νόκη, Ναυτικός Όμιλος Ποσειδών. Τα σωματεία αυτά ήταν που έκαναν την κίνηση αυτή για να έχουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Γενικό. Κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και γενικότερα στον νομό, γιατί ξέρω ότι κάνατε και άλλες επαφές με τους γειτονικούς δήμους που αφορούσε τον αθλητισμό και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παρακαλώ να μας πείτε δύο λόγια πώς οραματίζεστε το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και ποιες είναι οι προκλήσεις και τα προβλήματα του αθλητισμού γενικότερα. Να, ο Δημήτρης ο Κουλόπλος όμως πρώτα και ο Δημήτρης ο Κακαλίκας πριν από τον πρόεδρο και οι δύο Δημήτρηδες. Θέλω και εγώ να καλησπερίσω τον κύριο Γενικό, γιατί μας έκανε τη χαρά και τιμή να σήμερα μαζί μας. Έχω την ευχαρίστηση να του μεταφέρω εκ μέρους του πληροφορίου, να του μεταφέρω μέρος του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου τις ευχαριστίες μας και τις ευχές μας. Και θέλω επίσης να πω ότι μας συνδέουν με τον κύριο Γενικό και συναδελφική, είναι συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διατέλεσε και πολλά χρόνια προπονητής τύπου στο σωματείο Ηλία Βεργίνης, αν δεν κάνω λάθος, στο Περιστέρι, και μετά έφερα στους τύπους της ΑΕΚ. Πάτησα να σας πω λίγο έτσι σήμερα τι συνέβη. Προσπάθησα να το συστήσω στους προπονητές του συλλόγου, στο στάδιο,
Μεταξύ των οποίων ήταν ο Λούις ο Τσάπνος και η Ελένη Θεοδωραποπούλου, όταν έφτασα στην Ελένη, ήταν να συζητήσω την αθλητριά μας. Και μου λέει, ναι, τη γνωρίζω, την είχα 10 χρόνια ως σέφορος στην ΑΕΚ. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο γενικός γνωρίζει τα προβλήματα από μέσα τον αθλητισμό. Τον έζησε ως αθλητής πρώτα, ως προπονητής μετά, ως σέφορος παράγοντας το μεγάλο σωματείο της ΑΕΚ και τώρα βέβαια με τις μεγάλες ευθύνες, τις θεσμικές ευθύνες που έχει, ως γενικός γραμματέας αθλητισμού. Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο γενικό να προσπαθήσει όσο πολύ περισσότερο να βοηθήσει όχι μόνο τον τοπικό αθλητισμό μας μέσα από τις, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τη χρηματοδότηση, παραπάνω χρηματοδότηση, αλλά να βοηθήσει γενικά τον ελληνικό αθλητισμό. Καλώς ήρθατε, κύριε Γενικέ. Αγαπητέ φίλε Γενικέ, έχουμε γνωριστεί αρκετό καιρό, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και στην Καλαμάτα. Ιδιαίτερα όμως χαίρομαι γιατί βλέπω πολλούς συναγωνιστές του αθλητισμού εδώ από κάτω και πρέπει να γίνει κάποια άλλη συνάντηση ακόμα να είναι πολύ περισσότερη γιατί ο αθλητισμός έχει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Και πάλι σε ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα και γενικά. Έχουμε να βγουν κάποια καλά συμπεράσματα. Να παρακαλέσω και τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Μπασακίδη, να πει δύο λόγια για ένα καλωσόρισμα για τον κύριο Γενικό από αυτό το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους κύριε Γενικέ, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δημάρχου Καλαμάτας στην πόλη της Καλαμάτας, μια πόλη που όπως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει αθλητικές εγκαταστάσεις γυρασμένες. Είχαμε την τύχη να έχουμε από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες στο πέρασμα του χρόνου γύρασαν, αλλά πέσαμε και στα χρόνια της κρίσης και θα πρέπει αυτό να το διαπιστώσουμε όλοι, ότι δεν μπορέσαμε να τις αντικαταστήσουμε με κάτι καινούριο, όμως με τα χρήματα των δημοτών κρατήθηκαν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, με αποτέλεσμα σήμερα μέσα σε αυτές να υπάρχουν εκατοντάδες, πολύ περισσότεροι αθλούμενοι από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή αυτή η περίοδος είναι και για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για την κεντρική πολιτική σκηνή προεκλογική, προφανώς και απαιτήσεις θα ακουστούν προεκλογικές και ίσως και υποσχέσεις προεκλογικές. Όμως, ο Γενικός δεν είναι των υποσχέσεων και το λέω ξεκάθαρα. Ο Γενικός στην πόλη της Καλαμάτας από τους λίγους που την τίμησε και προσέφερε όλα όσα ζητήθηκαν από εμάς στο μέτρο του εφικτού και με την βοήθειά του, παραλαμβάνω δεν το κρύβω αυτό, με την βοήθειά του θα γίνουν έργα στο δημοτικό στάδιο, τα οποία έργα θα βοηθήσουν, θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ την εγκατάσταση, όπως είναι η εξηγή των τουαλετών, όπως είναι η αντικατάσταση στο ΤΑΤΑΝ. Βέβαια, δεν θέλω να πάρω να κλέψω την προσπάθεια και των άλλων, όπως είναι ο βουλευτής μας ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Γενικού, απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα ευχάριστα νέα για την κατασκευή ενός κλειστού προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Όλα αυτά δεν είναι προεκλογικά από τον Γενικό, έχουν γίνει πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, στον αθλητισμό, υπάρχουν μεταβολές τα τελευταία χρόνια. Αλλαγές σε σχέση με αυτές που ξέρατε όλοι οι παλιοί παράγοντες. Ξεχνάμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τον αθλητισμό δεν τον χρηματοδοτεί, την αθλητική δραστηριότητα εννοώ, δεν τον χρηματοδοτεί η πολιτεία. Χρηματοδοτείται από τους γονείς και από τους δημότες. Ξεχνάτε όλοι τους γονείς. Οι γονείς είναι οι αιμοδότες κάθε αθλητικής δραστηριότητας σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Μετά ακολουθούν οι δημότες μέσα από τους δημοτικούς πόρους και ό,τι κάνουν και ό,τι προσφέρουν, αυτά τα ολίγα που προσφέρουν, στην συντήρηση και στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Για πάρα πολλά χρόνια η πολιτεία ήταν ακούσα και τουλάχιστον από το Δήμο Καλαμάτας και αυτό θα πρέπει να καταγραφεί. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια, όπου η Ελλάδα θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της ξανά, όπου θα έχουμε ξεφύγει ενδεχομένως από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, θα μπορέσουμε και να αλλάξουμε λίγη να βελτιώσουμε, να προσθέσουμε κάποιες από τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις
για να ανταποκριθούμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή στις πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Να θυμίσω ότι με χρήματα των Δημοτών έγινε, σκευάστηκε το πανί στην Τέντα, έγινε το καινούριο γήπεδο στα Σφαγεία, προπονητήριο στα Παλιάβελα, θα γίνει το γήπεδο του Απόλλωνα και το γήπεδο της Λουρίας, των Λεϊκών είναι σε εξέλιξη, θα τελειώσει κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο προκύψει, ήδη εμείς έχουμε για το κολυμπητήριο που είναι το πιο ευρωβόρο, όχι ενεργοβόρο, ευρωβόρο για το Δήμο, το 50% του προϋπολογισμού του αθλητικού οργανισμού πηγαίνει στη λειτουργία του κολυμπητηρίου. Ήδη για το κολυμπητήριο έχει κατατεθεί από το Μάιο μήνα στο ΕΣΠΑ πρόταση χρηματοδότησης για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Η πρόταση είναι σε αξιολόγηση, υπάρχει μια υλογραφία ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Δήμου Καλαμάτας και ευελπιστούμε ότι θα έχει μια πολύ καλή κατάληξη για να μπορέσουμε και εκεί να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε και εκεί κατά πολύ τις συνθήκες άφησης των πολιτών μας. Με αυτά τα λίγα, κύριε Γενικέ, σας καλωσορίζω και πάλι και εκτιμώ πάρα πολύ προσωπικά ο Νίκος Βασακίδης την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει και την βοήθεια την οποία έχετε προσφέρει στα αθλητικά δρόμενα του Δήμου Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Βασακίδη. Οι ενέργειές του για να γίνουν όλα αυτά που έγιναν αφού συνδέεται προσωπικά με τον κύριο Γενικό. Τώρα θα παρακαλέσω το χειροκρότημά σας για να αρχίσει ο κύριος Γενικός. Το φέρνουμε το χειροκρότημά σας. Ο κύριος Γενικός θα πάει στο όλους και όλους να ευχηθώ καλή χρονιά, αν και έχουμε δύσκολο να πάρει. Νομίζω είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που συναντιόμαστε, μάλιστα οι τρεις προηγούμενες δύο ή τρεις φορές ήταν σε αυτόν τον χώρο. Πολλά πρόσωπα είναι πολύ αγαπητά ανάμεσά σας, γνωρίζω τους περισσότερους από εσάς, έχουμε ξαναμιλήσει. Και αν μη τι άλλο, αυτού του είδους η ανοιχτή συζήτηση και διαβούλευση ανάμεσα στους ανθρώπους του αθλητισμού είναι ό,τι καλύτερο, διότι πέρα από αυτά που θα σας πω εγώ, που μπορεί να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, αλλά μετά θα καθίσω κάτω, θα πάρω το μπλοκάκι μου και θα γράψω ό,τι έχετε να πείτε, θα κρατήσω τα στοιχεία, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται, μια διαβούλευση ανοιχτή που να έχει μια ανταλλαγή απόψεων και νομίζω αυτό είναι που βοηθάει για να βγαίνουν συμπεράσματα και να μπορούμε να κάνουμε και τους σωστούς σχεδιασμούς. Να ευχαριστήσω καταρχήν τα σωματεία, τα αθλητικά σωματεία και όλους εσάς που είχατε, μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε να είμαι ανάμεσά σας. Να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Αλλά να σας κάνω από την αρχή δύο εξηγήσεις. Νομίζω για να κυλήσει με ειλικρίνεια η κουβέντα που θέλω να κάνουμε. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν γίνεται ένα έργο, τα χρήματα δεν τα φέρνει ο υπουργός από το σπίτι του. Όταν γίνεται ένα έργο, δεν τα φέρνει ο Γενικός Γραμματέας από το δικό του σιρτάρι. Ο Περιφερειάρχης το ίδιο και ο Δήμαρχος το ίδιο. Δεν είναι προσωπικά χρήματα που τα βγάλαμε και τα φέραμε επειδή έχουμε κάποιες σκέψεις, ιδιοτέλειες ή δεν και καλά επειδή έχουμε πολιτικές βλέψεις, πληρώματα κλπ. Σας μιλάω με αθλητική λογική. Τέτοιου είδους κουβέντα θέλω να κάνουμε σήμερα. Επομένως και ο Γενικός Γραμματέας δεν τα έφερε τα λεφτά στο σπίτι. Δεν είναι προσωπική η συγκέντρωση που κάνουμε σήμερα. Είναι μια συγκέντρωση που κάνουμε για να μιλήσουμε για τον αθλητισμό. Ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι θα συζητήσουμε, ό,τι κάναμε ή δεν καταφέραμε να κάνουμε ή σκοπεύουμε να κάνουμε για τον νομό και για την πόλη, αντιστοιχεί σε έναν εθνικό σχεδιασμό που αφορά τον αθλητισμό συνολικά με βάση αντικειμενικά δεδομένα, αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία παραπέρα θα προσπαθήσω να σας τα περιγράψω. Σε κάθε όμως περίπτωση ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και από όλα αυτά που είπατε, σαν πρώτη ιδιότητα που πάντα βάζω ως επικεφαλίδα και κρατάω είναι η παιδαγωγική μου ιδιότητα, αυτή του παιδαγωγού φυσικής αγωγής. Όλα τα άλλα έρχονται νομίζω σε δεύτερη μοίρα και όποιος είναι εδώ ο συνάδελφος εκπαιδευτικός νομίζω συμμερίζεται απόλυτα γιατί το λέω αυτό.
Θα μιλήσουμε λίγο για τον ελληνικό αθλητισμό. Βέβαια, ο ελληνικός αθλητισμός, είπα και πριν που με ρώτησαν κάποιοι αγαπητοί φίλοι από την τηλεόραση, τα χρόνια της κρίσης ήταν ο πυλώνας της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν εκείνη η κοινωνική δραστηριότητα που με όλες τις δομές του κράτησε ενωμένη την ελληνική κοινωνία, την κοινωνική συνοχή, κατάφερε να περάσει την κρίση με προβλήματα βεβαίως, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο άλλοι τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι και η επιτυχία που είχε η χώρα στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, το γεγονός ότι στα κολυμπητήρια και στα γυμναστήρια έχει αυξηθεί στο μεγαλύτερο μέρος η προσέλευση νέων παιδιών, διότι οι οικογένειες και τα παιδιά βρήκαν αποκούμπη στον ελληνικό αθλητισμό. Το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι του 2018 ήταν μαγικό για τον ελληνικό αθλητισμό και βέβαια όλες οι εθνικές ομάδες όπου πήγαν γύρισαν με μετάλλια και παγκόσμιες κορυφές και βέβαια για τις επιτυχίες φταίνε, συσσαγωγικά φταίνε, οι αθλητές με το μεγάλο τους ταλέντο, οι αξιολογότατοι προπονητές που έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό μας για τη δουλειά που κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι προϋποθέσεις σε ένα μικρό λιθαράκι για να γίνει αυτό αφορούν και τις αθλητικές ομοσπονδίες, τις ενώσεις, τα σωματεία και σε ένα μικρό βαθμό αφορά και την πολιτεία η οποία κατάφερε στην τριετία να μην μειώσει καθόλου τις επιχορηγήσεις, τουλάχιστον αυτές που παρέλαβε, για να φτάσουμε φέτος, πριν από λίγες μέρες, να ανακοινωθούν οι επιχορηγήσεις με μια έστω και μικρή αύξηση 10% σε όλες τις ομοσπονδίες, με κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις ομοσπονδιών, οι οποίες δεν θα πάρουν επιχορήγηση, διότι δεν ήταν συνεπείς σε σχέση με τους κανόνες της διαφάνειας και τους όρους του απολογισμού που οφείλουν να κάνουν για τα χρήματα που έχουν πάρει στο παρελθόν. Διότι από εδώ και μπρος, αυτό έχουμε ξεκινήσει 3 χρόνια τώρα, 4, και αυτό θα συνεχίσουμε. Πρέπει να σεβόμαστε μέχρι και το τελευταίο λεπτό των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη. Όταν κάποιος λοιπόν παίρνει χρήματα, πρέπει να κάνει απολογισμό και να ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού διατίθενται, αν πιάσαν τόπο, για να ξέρουμε αν κάποιος αξίζει να τα παίρνει αυτά τα χρήματα, εάν πρέπει να τα αυξήσουμε ή αν πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να τα μειώσουμε ή να τα κόψουμε εντελώς. Αυτό για να μιλάμε για ένα κράτος δικαίου και στον αθλητισμό, για μια δικαιοσύνη, διότι αυτό τελικά είναι και η δημοκρατία, να ξέρουμε ότι τα χρήματα θα τα παίρνουν αυτοί οι οποίοι τα δικαιούνται βάσει των αποτελεσμάτων τους και βάσει της δουλειάς και της παραγωγής που έχουν στο ελληνικό αθλητικό οικοδόμημα. Αυτό λοιπόν είναι έτσι μια κεντρική ιδέα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για να έχουμε και μια κοινή συνεννόηση για το αθλητικό σύστημα στη χώρα. Τι είναι λοιπόν αυτό το περιβόητο αθλητικό σύστημα? Είναι οι υποδομές, είναι οι άνθρωποι, είναι οι διοικητικές δομές και είναι οι θεσμικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς. Δηλαδή, οι υποδομές οι οποίες είτε είναι δημόσιες, είτε είναι περιφερειακές, είτε οι δημοτικές ή οι ιδιωτικές. Και το ανθρώπινο δυναμικό μας, αυτό που σας είπα ότι είναι πολύ αξιόλογο, όταν του δίνεις τη δυνατότητα να εργαστεί, είναι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Και εκεί πρέπει να πω, ανοίγοντας μια παρένθεση, ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας διαχρονικά, μέχρι και σήμερα, το πολιτικό προσωπικό και οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και η διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχουν αντιληφθεί την χρησιμότητα και την βασιμότητα της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση. Κλείνω την παρένθεση και αν θέλετε μετά θα κάνουμε πολύ συζήτηση γι' αυτό, γιατί έχω συγκεκριμένες απόψεις επί του ζητήματος. Το άλλο προσωπικό μας λοιπόν είναι οι προπονητές, είναι το επιστημονικό δυναμικό, είναι το υγειονομικό προσωπικό, είναι οι εθελοντές οι οποίοι υπηρετούν και λειτουργούν στα αθλητικά μας σωματεία, είναι όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, διότι υπάρχει και αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Είναι παρά οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που τις παραλάβαμε
κουτσουρεμένες σε μια λογική να περικοπούν τα πάντα, αλλά τώρα πια άρχισε το γρανάζι και ρολάρι. Η Διεύθυνση Οικονομική, η Διεύθυνση Διοικητική της Γενικής Γραμματείας έχουν επιστρέψει τη δομή μας. Έχουμε πλέον τον έλεγχο να αναπτύσσουμε, έχουμε μπει στο ΕΣΠΑ να ψηφιοποιήσουμε τις υπηρεσίες, να τις κάνουμε πιο απλουστευμένες για όλους εσάς, για τα αθλητικά σωματεία, για τους αθλητές, για τους γονείς. Έχουμε τις υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, έχουμε την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, έχει αντίστοιχη Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και βέβαια έχουμε και τους αθλητικούς φορείς, ξεκινώντας από την κορυφή, την Ολυμπιακή Επιτροπή, Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Αθλητικό Σωματείο. Αυτή είναι η δομή που αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά. Είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι ένας κανόνας ο οποίος τηρείται σε όλη την Ευρώπη, στις χώρες. Και εδώ λοιπόν σε σχέση με αυτό υπάρχει και μια διχοτόμηση σε σχέση με το αμερικάνικο μοντέλο που δεν προβλέπει ακριβώς αυτό και έχει και μια αντανάκλαση σε κάποια βήματα. Για παράδειγμα στο μπάσκετ όπου υπάρχει η σχετική κόντρα της FIBA με την βεβαίως με την EuroLeague κλπ. Για να προχωρήσω λοιπόν σας περιέγραψα με δύο γρήγορα λόγια το αθλητικό σύστημα. Και το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι ποιος υπηρετεί, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ποιοι είναι οι χρήστες των υπηρεσιών αυτού του συστήματος, όπως είναι διαχρονικά δομημένο στη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους πολίτες που δεν είναι στον αγωνιστικό αθλητισμό και που θέλουν να αθληθούν. Θέλουν να κάνουν αναψυχή, να περπατήσουν, να κάνουν ποδήλατο, να τρέξουν, να κάνουν πεζοπορία, να ανέβουν στο βουνό, να πάνε στη θάλασσα, να αθληθούν είτε σε μια οργανωμένη εγκατάσταση ή στο φυσικό περιβάλλον, στο βουνό, στη θάλασσα και όλο αυτό το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κομμάτι του ελεύθερου χρόνου και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και έχει να κάνει με αυτό που άκουσα πριν ότι θα έχουμε και μια συζήτηση μετά αφορά αθλητικό τουρισμό, τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, αυτό είναι ένα μέρος. Το άλλο είναι οι αθλητές και οι αθλήτρες οι οποίοι συμμετέχουν στο αγωνιστικό κομμάτι, στα αθλητικά μας σωματεία. Στα πρωταθλήματα κάθε επίπεδο. Από το τοπικό μέχρι τον πολύ ψηλό αθλητισμό. Και βέβαια έχουμε και τους μαθητές και τις μαθήτριες ή τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσλαμβάνουν τις. Να μην πω εκεί δεν τη λέξη υπηρεσίες, αλλά προσλαμβάνουν αυτό που τους δίνει η φυσική αγωγή, η φυσική άσκηση σε όλες τις βαθμίδες. Αυτά είναι τα τρία, οι τρεις βασικές κοινωνικές ας πούμε ομάδες που αποτελούν, που θα έπρεπε να αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ενιαίο, δημοκρατικό, κοινωνικό, ένα εθνικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν τώρα και πώς θα έπρεπε να είναι. Γιατί δημοκρατικό. Γιατί πρέπει να εξασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στις αθλητικές μας δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς και ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια, ανεξάρτητα από την καταγωγή του καθενός, το φύλλο, την ηλικία, ατομικές ιδιαιτερότητες. Η πολιτεία αυτό οφείλει να κάνει ή να προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και το σύστημα πρέπει να είναι ενιαίο γιατί πρέπει να εξασφαλίζει τη διασύνδεση των τριών που σας είπα πριν. Δηλαδή άσκηση για όλη τη γειτονιά, ο Δήμος, τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, το αθλητικό σωματείο και πρέπει να είναι εθνικό γιατί πρέπει όλες οι περιφέρειες της χώρας, όλοι οι νομοί, οι Δήμοι, ανεξάρτητα αν είναι αστικά κέντρα, αγροτικές περιοχές, νησιωτική χώρα, βουνά, ανεξάρτητα που ζει ο καθένας μας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Αυτές είναι οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος. Λοιπόν, πού υπόκειται όλο αυτό το σύστημα, τι πρέπει να, ποια είναι η βάση, ποια είναι αυτή η βάση η νομοποιητική με την οποία εμείς πρέπει να εργαζόμαστε για να το αναπτύσσουμε, το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα λοιπόν της χώρας είναι ο θεμελιώδης νόμος πάνω στο οποίο βασίζεται η διαμόρφωση όλης της νομοθεσίας της χώρας και του αθλητισμού όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και πώς οργανώνονται και πώς διαμορφώνονται οι βασικοί κανόνες λειτουργίας του αθλητισμού. Μια πλειάδα από νόμους εγκυκλίους προσδιορίζουν κάποια πράγματα, αλλά εδώ στο Σύνταγμα υπάρχει το άρθρο 16 και μια ειδική διάταξη
που λέει ότι ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη υποπτία του κράτους. Και λέει ότι το κράτος επιχορηγεί, ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως ο νόμος ορίζει. Και ο νόμος επίσης ορίζει τη διάθεση των ενισχύσεων, των επιχορηγήσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους. Από το Σύνταγμα της χώρας αναθεωρήθηκε το 2008, η διάταξη αυτή παρέμεινε όπως είχε. Και είναι ευλογία που στο κράτος μας και στην κοινωνία μας, στο Σύνταγμα της χώρας υπάρχει αυτό, διότι αυτό είναι που προστατεύει τον ελληνικό αθλητισμό και το δικαίωμα της άθλησης για όλους. Και εμείς πρέπει να δουλεύουμε πάντα με βάση αυτό και πρέπει λοιπόν να δούμε ότι εκτός από το Σύνταγμα που είναι ο γενικός κανόνας, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κύκλοι, υπάρχουν κανονισμοί των ομοσπονδιών, υπάρχουν τα καταστατικά των σωματείων. Και το τελικό ερώτημα που πρέπει να αρχίσουμε έτσι για να προχωρήσει η συζήτηση είναι αν είναι δομημένο το αθλητικό μας σύστημα διαχρονικά έτσι ώστε να τηρείται η συνταγματική επιταγή. Και αν συνυπάρχουν όλες οι παράμετροι ώστε το αθλητικό μας σύστημα να είναι και ενιαίο και δημοκρατικό και κοινωνικό κτλ. Και σε ποιο βαθμό είναι και αν δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε για να γίνει. Χωρίς να θέλουμε ντε και καλά να κάνουμε ούτε ξέρετε κάποια μικροκομματική αυτή, αλλά οι εμπειρίες πρέπει να μας κάνουν πλουσιότερους ώστε να διορθώνουμε τα πράγματα. Πριν από 4 χρόνια, όταν πρωτομπήκα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το πρώτο πράγμα που δώσαμε εντολή στο τμήμα επιστημονικής υποστήριξης και στατιστικής να κάνει μία μελέτη, απλή μελέτη, να δούμε πόσος χώρος, πόσα τετραγωνικά αθλητικού χώρου αντιστοιχούν σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε κάτοικο. Προκύπτει μια μεγάλη ανομοιομορφία ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Μη σας παραξενεύσει που συνολικά η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στην πρώτη θέση, ότι έχει τις πιο πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις ανακάτοικο, διότι αυτό είναι μία παράμετρος. Θα προχωρήσουμε και θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι εντελώς αρμονικά και ωραία. Αυτό αφορά μόνο πόσα τετραγωνικά μέτρα αθλητικού χώρου είναι σε κάθε κάτοικο στους 5 νομούς της περιφέρειας. Αν το προχωρήσουμε αυτό, θα δούμε ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Ο προηγούμενος πίνακας δεν έδειχνε το είδος των εγκαταστάσεων. Μπορεί στην Πελοπόννησο να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, αλλά αν αρχίσουμε και το ψάχνουμε, αν έχουμε ανοιχτές εγκαταστάσεις ή κλειστές, αν καλύπτονται θεματικά όλα τα αθλήματα, αν υπάρχει σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποκλειστική χρήση από σωματεία, αγωνιστικό αθλητισμό ή μεικτή χρήση και για άλλες δραστηριότητες, αν είναι αγωνιστική εγκατάσταση που μπορεί να υπάρχει προσέλευση ανθρώπων ή απλά ένα προπονητήριο, αν είναι δημόσιες, περιφερειακές, δημοτικές και αν προχωρήσουμε το ψάξιμο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αν είναι αδειοδοτημένες οι εγκαταστάσεις σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά, αν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας υγιεινής, αν είναι εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και αν έχουν ενεργειακή αυτονομία κτλ, θα δούμε ότι εδώ αρχίζουν πλέον τα προβλήματα. Όσο πιο πολύ μπαίνουμε σε βάθος το ψάξιμο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Να ξαναδείτε λίγο τον προηγούμενο πίνακα. Υπάρχουν περιοχές, η νησιωτική Ελλάδα ή η δυτική Ελλάδα, εδώ περιλαμβάνεται και η Ηλία και το Λακαρδανή κτλ, που είναι κυριολεκτικά στον πάτο, πολύ κάτω από το μέσο όρο. Η Πελοπόννησο σε αυτό το θέμα είναι ψηλά. Όμως αν αρχίσουμε να το ψάχνουμε κι άλλο εκτός από τις διαφορές που σας είπα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορές από νομό σε νομό της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα δούμε διαφορές σημαντικές ανάμεσα στην Κορυφή, στην Αρκαδία, στην Αργολίδα, τη Λακωνία και σε εσάς, εδώ στην Μεσσηνία. Μία πρώτη ματιά, ότι τα έργα που βρήκαμε την τριετία στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το 2012, 2013 και 2014, αυτή μια προσωπική μελέτη έχω κάνει εγώ,
δείχνουν μια μεγάλη απόκληση, μια διχοτόμηση. Το 30, περίπου 31% των έργων αφορούσαν την Αττική, το 19,5% των έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αφορούσαν έργα στην Αργολίδα και με 7 έργα στη Μεσσηνία και μετά όλοι οι άλλοι νομοί της χώρας είχαν από 1 ή 2 έργα. Το σύνολο των έργων, τα οποία βρήκαμε ενταγμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ήταν 83 σε 24 νομούς, δηλαδή στους περίπου 20, τους μισούς νομούς της χώρας. Οι άλλοι μισοί νομοί της χώρας δεν βρίσκαν καν την ταυτότητά τους μέσα στο εθνικό πρόγραμμα. Ήταν ανήκαν. Αττική είναι με το κυπρινοπό, το μπες και η Αργολίδα με το πράσινο. Μία ανάλυση αυτού του προγράμματος υπηρετίας μου αποκάλυψε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι μπορεί να ήταν ενταγμένα εδώ στη λίστα, στον κατάλογο, τα έργα, ωστόσο, από τα 83 μόνο τα 24 ήταν σε εξέλιξη. Τα άλλα ήταν σε αδράνεια ή σε κατάσταση απένταξης. Πότε ένα έργο βρίσκεται σε κατάσταση απένταξης από το πρόγραμμα? Όταν έχει ανοίξει ο κωδικός και έχει μπει χωρίς να υπάρχει όριμη μελέτη, όταν ο κωδικός είναι άδειος χωρίς ούτε ένα ευρώ πίστοσης και δεν έχει γίνει προγραμματική σύμβαση ποτέ με τον αντίστοιχο δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, όταν ο εργολάβος έχει αρνηθεί να το παραλάβει διότι έδωσε μεγάλη έκπτωση 70% και έτσι δεν μπορούσε, δεν το συνέφερε και δεν μπήκε ποτέ, τότε ένα έργο απεντάσσεται. Η εικόνα όμως ήταν αυτή. Από τα έργα, τα 40, δηλαδή περίπου το 46% ήταν σε κατάσταση απένταξης, ένα στάσιμο, 24 σε εξέλιξη, 17 σε αδράνεια και είχε ολοκληρωθεί στην τριετία, ένα. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν αντιστοιχούσε σε αυτό που σας είπα πριν περί ισοτιμίας και περί εθνικού χαρακτήρα ενός προγράμματος, ώστε όποιος ζει στο βουνό, στη θάλασσα, στο αστικό κέντρο ή στην αγροτική περιοχή να μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, αλλά όλοι πληρώνουν τους φόρους, αλλά όλοι δεν έβλεπαν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή την αντιστοίχηση. Και θελήσαμε να το αλλάξουμε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό, να αλλάξει αυτό το πράγμα. Σε συνθήκες κρίσης, όπου το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έφτανε τα 10 εκατομμύρια, το δικό μας, για όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό κράτος αποφάσισε σωστά για λόγους αποκέντρωσης να δώσει τους πόρους στις περιφέρειες, ώστε θεωρητικά μια περιφέρεια γνωρίζει πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνει για τον κάθε νομό και την κάθε πόλη, έτσι δεν είναι, από ότι το κεντρικό κράτος και μπορεί και πιο γρήγορα να κάνει τις διαδικασίες. Άρα θα έπρεπε αντίστοιχα και οι περιφέρειες με τα χρήματα που έχουν στους κωδικούς για τις αθλητικές υποδομές να ενισχύσουν αυτή τη δραστηριότητα και αυτές τις εγκαταστάσεις. Πληροφορούμε ότι στο κωδικό αθλητικές υποδομές Μεσσηνίας στον προϋπολογισμό της δικής σας περιφέρειας το ποσό ήταν, είναι αν δεν κάνω 40.000, αλλά με πληροφόρησαν, αλλά εάν υπάρχει άλλη πληροφόρηση, κάτι πιο έγκυρο, παρακαλώ να μου το πείτε και θα το διορθώσω, θα επανορθώσω. Αλλά νομίζω με 40.000 ευρώ για ένα χρόνο για όλο το νομό Μεσσηνίας δεν μπορείς παρά να φτιάξεις 10 μπασκέτες ή να φτιάξεις ένα παιδάκι 5x5. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να την αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Και τι κάναμε λοιπόν? Το πιο απλό. Αποφασίσαμε ότι τα έργα θα τα δίνουμε στους δημάρχους χωρίς να μας ενδιαφέρει αν είναι της κυβέρνησης αρεστή, αν είναι κομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αν πολιτικά είναι φίλοι μας ή αν τους συμπαθούμε ή δεν τους συμπαθούμε, αλλά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αμιγώς αθλητικά, αντικειμενικά. Δηλαδή, τον πληθυσμό μιας περιοχής, ποιες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν με βάση το γεωφυσικό περιβάλλον, πόση νεολαία υπάρχει σε μια περιοχή, ποιο είναι το μαθητικό δυναμικό. Αυτά είναι τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται ένας εθνικός σχεδιασμός. Στην τριετία, αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Έχουμε με τα περίπου 10 εκατομμύρια στη διάθεσή μας κάθε χρόνο, έχουμε 219 έργα,
σε όλες τις περιφέρειες, σε 50 νομούς και 130 δήμους. Να διευκρινίσω ότι προσπαθούμε να αποφεύγουμε έργα να δίνουμε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η περιφέρεια Αττικής έχει 150 εκατομμύρια για αθλητικές εγκαταστάσεις και επιλέξαμε να μην δώσουμε τόσα πολλά και να μειώσουμε δηλαδή ό,τι παίρνανε οι δύο μεγαλοπόλεις, η πρωτεύουσα και η Θεσσαλονίκη. Ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι 37 εκατομμύρια, 800.000 και κάτι για αυτά τα έργα τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε έχουν παραδοθεί ή έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις και πρόκειται να μπουν οι εργολάβοι ή γίνονται. Κανένα δεν είναι στάσιμο, κανένα δεν είναι σε αναμονή. Θέλουμε να τα τελειώσουμε γρήγορα και δεν περιμένουμε να τα τελειώσουμε ένα μήνα πριν από τις δημοτικές ή τις βουλευτικές εκλογές. Τρέχουμε 3 χρόνια να τα τελειώσουμε στην ώρα τους για να τα παραδώσουμε στους ανθρώπους και στην νεολαία. Εδώ λοιπόν είναι τα έργα που έχουμε δώσει σε όλες τις περιφέρειες. Η Πελοπόννησος έχει αυτή τη στιγμή, η περιφέρεια εννοώ, έχει 15 έργα από τα 219. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μοιράζουμε τα έργα παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Ποια υποδομή ήδη υπάρχει, ποια υποδομή είναι σε καλή κατάσταση και ποια πρέπει να συντηρηθεί για να μην είναι ανοιχτή. Δεν είναι όλα έργα καινούργια, δεν είναι γήπεδα που τα φτιάχνουμε εκ του μηδενός. Μπορεί να έχουμε γήπεδα τα οποία θέλουν συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση, αποκατάσταση. Η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή έχει 15 έργα. Και η εικόνα η πανελλαδική είναι αυτή. Υπάρχει μία πίτα η οποία μοιράζεται κατά το δυνατό πιο ισότιμα και πιο αρμονικά και με αυτή τη λογική συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε την αθλητική υποδομή της χώρας. Η Πελοπόννησος έχει αυτή τη στιγμή το 8% των έργων που έχουμε στις 13 περιφέρειες όλης της χώρας. Θέλω να σας δείξω μερικές εικόνες, γιατί μία εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις και 10 εικόνες όσο 500 κυκλοπαίδες. Τι παραλάβαμε και τι έχουμε μες στην τριετία, γιατί άλλο να βλέπετε αριθμούς και άλλο να βλέπετε εικόνες. Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης. Αυτό το κουρέλι πήρα στα χέρια μου, αυτό παραδίδουμε, έχουμε ήδη παραδώσει στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Το Καφτατζόγλιο Θεσσαλονίκη θα ξαναγίνει κέντρο του κλασικού αθλητισμού και έχει μια ιδιαίτερη σημασία να στηρίξουμε τον αθλητισμό στη Μακεδονία για πάρα πολλούς λόγους. Ποσειδώνιο Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης. Το σαπάκι, συγγνώμη για τις αγοραίες εκφράσεις, αλλά νομίζω σαπάκι ήταν, έτσι αυτή τη στιγμή το παραδώσαμε. Πανευρωπαϊκούς αγώνες ετοιμάζουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα εκεί. Τα ανοιχτά στάδια στο στάδιο Ανατολής των Ιωαννίνων. Τα λέμε, θα γίνει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια κοπηλασίας στη λίμνη των Ιωαννίνων. Μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις και τον Αύγουστο έχουμε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ίσως κάποιες από τις φωτογραφίες αυτές θα σας είναι και χρήσιμες για να μπορέσετε να σκεφτούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ, έτσι, μετά που θα κουβεντιάσουμε. Στο Μεσημιακό εδώ, στον κόλπο, με τα ναυταθλητικά σωματεία, με τις υποδομές μας και όλες τις άλλες υποδομές που μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να αναβαθμίσουμε εδώ. Το στάδιο, το γήπεδο της Λιμνοπούλας. Εδώ πέφτανε οι σκεπές από τα κολυμπητήρια και έτσι ήταν η σκεπή, έτσι είναι σήμερα. Τα κομμάτια πέφτανε μέσα στην πισίνα πάνω στους κολυμπητές. Εδώ θα σας πάω σε μια άλλη παρέτηση. Ξέρετε, υπήρχε το πρόγραμμα Ελλάδα 2004. Υποτίθεται ότι έπρεπε στη χώρα να ανταποδοτικά η περιφέρεια να πάρει κάποιους πόρους, να γίνουν κάποια έργα. Όλοι οι πόροι πήγαιναν το 2004 στην πρωτεύουσα για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Είπαμε να φτιάξουμε, νομίζω το πρόγραμμα τότε ήταν Ελλάδα 2004. 5 δις, έτσι, ναι, τότε. Άρχισαν να φτιάχνονται σε όλη την Ελλάδα τα γυμναστήρια. Τα λεφτά μάλλον φαγώθηκαν. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, πρέπει να έχουμε ειλικρίνεια μεταξύ μας. Στα χαρτιά. Και έχω αυτή τη στιγμή υπόψη μου περίπου 80 εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση από τότε. Κλειστό γυμναστήριο Ομιντίου.
Ελλάδα 2004. Είναι πρόσφατη φωτογραφία. Το κολυμπητήριο της Λαμίας. Οι επιχωματώσεις και τα χωματολογικά κόστησαν 3,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι το κολυμπητήριο της Λαμίας σήμερα. Το αθλητικό κέντρο ΚΑΠΑ για τα ΑΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη, η Μητελές, θα μπορούσε να είναι κέντρο αναπηρικού αθλητισμού για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Ευρώπη. Το κολυμπητήριο της Αγιάς στην Πάτρα. Είναι καλαμιές μέσα στο κολυμπητήριο, δεν βλέπετε άσχημα, καλά βλέπετε. Έτσι, είναι καλαμιές, είναι υδροβιότοπος. Το σκέπαστρο, η τέντα του κολυμπητήριου, πήγαμε, το ανακαλύψαμε μέσα σε ένα μηχανοδείο, είχε εξαφανιστεί μέσα σε ένα βράδυ, κατέβηκε και ψάχναμε να δούμε πού είναι η σκεπή. Ο ιδιοκτήτης του μηχανοδείου, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, αποπειράθηκε να το παζαρέψει, να μου το πουλήσει. Το κολυμπητήριο της Αριδαίας, το κολυμπητήριο στο Πυθαγόριο στη Σάμο, το κλειστό γυμναστήριο της Χίου, σήμερα. Το κολυμπητήριο της Δέριας, όπως της Λαμίας, το κλειστό γυμναστήριο η Τέντα που θα φτιαχνόταν στην Άφισσα. Αυτά είναι πληρωμένα έργα, να ξέρετε. Σε κάποια βέβαια οι εργολαβίες είναι ακόμα ανοιχτές, οι εργολάβοι πήραν τα λεφτά, δεν τα τελείωσαν. Κάποιες εργολαβίες είναι στα δικαστήρια, πτώχευσαν οι εταιρείες, τα δικαιώματα τα έχουν πάρει τράπεζες, άρα αν πας τώρα να φτιάξεις μετά από 20 χρόνια αυτά τα γήπεδα, θα έρθουν οι τράπεζες με το χέρι έτσι και θα ζητάνε κάποια εκατομμύρια. Το κολυμπητήριο στην Άφακτο. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτό παραλάβαμε. Το ποδηλατοδρόμιο στα Χανιά. Ξέρει κανείς ότι υπάρχει ποδηλατοδρόμιο στα Χανιά? Όχι. Ο Φάκελος είναι στην εισαγγελία. Έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Το 2005, τρία χρόνια δεν έχω κάποια ειδοποίηση. Ελπίζω η δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας να κάνει αυτό που πρέπει και να βρει ποιος παρέλαβε αυτό το ποδηλατοδρόμιο με μία πίστα η οποία έχει 1,5 μέτρο λιγότερο πλάτος, άρα ο ποδηλάτης άμα πάει εκεί να κάνει τη βιράζ, ξέρετε οι αθλητικοί όλοι όσοι είμαστε εδώ, άμα πάει στο βιράζ ο ποδηλάτης θα βρεθεί στα χωράφια. Το κολυμπητήριο επίσης των Χανίων βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση λατημένο και αρχίζει η δουλειά. Αυτά παραλάβαμε, δεν έχουμε βάλει το χέρι μας ακόμα εκεί να τα φτιάξουμε. Έχουμε μπει να φτιάξουμε τις υπάρχτες υποδομές αυτές που λειτουργούν για να τις κρατήσουμε σε συνθήκες κρίσης ανοιχτές. Στα τρία χρόνια δεν έκλεισε κανένα κολυμπητήριο επειδή δεν είχε πετρέλαιο. Δεν έκλεισε επειδή δεν είχαμε να πληρώσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το αντίθετο, πληρώσαμε τα ληξιπρόθεσμα δεκαετίας και ξεκινήσαμε τη δουλειά, καταρχήν στα δημόσια. Ήταν επιλογή μας. Πρώτα τα δημόσια εθνικά αθλητικά κέντρα. Μετά τα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν δημοτικές εγκαταστάσεις, θα έρθω και στα δικά σας, και μετά μικρότερες αστικές ή ημιαστικές περιοχές, μικρότερες πόλεις, με μικρότερο πληθυσμό, όπου και εκεί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να δουν. Και ξεκινήσαμε το στάδιο ζωσιμάδων. Οι άνθρωποι του Στίβου ξέρουν ότι παλιά εκεί γινόταν πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων ανδρών και γυναικών, πριν από 10 χρόνια. Φέτος θα γίνει το πανελλήνιο σχολικό. Έτσι είναι σήμερα. Η διαγράμμιση μας μένει και θα γίνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα λοιπόν εκεί. Είδα ότι και στο δικό σας γυμναστήριο εδώ έχετε τα υπαίθρια όργανα. Μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό. Προσπαθούμε κι εμείς να μπορεί ο κόσμος ελεύθερα να ασκηθεί και να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους όργανα. Να εξανθρωπίσουμε λίγο τις εγκαταστάσεις. Εδώ είναι στα Χανιά που γίνονται και τα Βενιζέλια. Στο ΕΑΚ των Χανίων. Στο ΕΑΚ της Κομωτινής που είναι για μαζικό αθλητισμό, δεν υπάρχει ΠΑΕ εκεί να χρησιμοποιεί το χώρο, κάνουν ήδη τις εργασίες επίστρωσης. Σας δείχνω ένα παράδειγμα στο ΕΑΚ της Ναυπάκτου πώς μία μονάδα αθλητική μπορεί να είναι αυτοδύναμη ενεργειακά με ένα κόστος 40-50.000, νομίζω αυτό κάπου εκεί κόστησε. Έτσι το στάδιο δεν θα πληρώνει καθόλου για ηλεκτρικό ρεύμα, είχε το χώρο. Κάναμε τη μελέτη, είναι εύκολο. Αυτό είναι οδηγός και για τις δικές σας αθλητικές εγκαταστάσεις. Απλά σας το δείχνω ότι υπάρχει, δεν είναι οπτασία, είναι ούτε ουτοπία, είναι πραγματικότητα. Τι μπορεί να γίνει.
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές κάποια νησιά αποκτούν ένα γηπεδάκι με χόρτο επιτέλους. Δεν πανηγυρίζουμε, είμαστε στο 2019 και δεν να πανηγυρίζει κανείς αν ένα ολόκληρο νησί όπως η Ικαρία, ας πούμε, όχι επειδή είμαι από την Ικαρία, όλα το έφερα για να... Δεν είναι να πανηγυρίζει σαν στον 21ο αιώνα αποκτά τώρα ένα νησί, ένα γήπεδο με χόρτο. Οι πυλώνες φωτισμού και αυτό μπορεί να γίνει με, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε δικά σας γήπεδα, εάν έχουμε τις κατάλληλες όριμες τεχνικές μελέτες από οποιοδήποτε δήμο του νομού. Αυτό είναι το Καφτατζόγλιο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, σήμερα εδώ είναι η Ακαδημία του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όπως το δώσαμε. Συνεχίζω, η Λιλοπούλα, εδώ είναι ένα παράδειγμα από μικρές εξέδρες που κοστίζουν 30-40 χιλιάδες για τα γηπεδάκια που είναι για τα δικά σας, για τα χωριά εδώ της περιοχής, της ευρύτερης. Μπορεί να γίνει μια τέτοια εξεδρούλα, δεν κοστίζει καθόλου, να ξέρετε, είναι φτηνές, ήπιες εγκαταστάσεις. Εδώ στα μπελάκια, συγγνώμη, σας την έβαλα αυτή τη φωτογραφία γιατί εδώ με τον Δήμαρχο των Αμπελακίων έπεσε κιόλας ο Κακομοίρης κάθε του κάναν τάκλιν τα πιτσιρίκια στα εγγένεια, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, σας λέω, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Φόρεσε τα ροκαλάκια, φορέσαμε τα σορτσάκια μας και βάλαμε απέναντι τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και παίξαμε και γενιάσαμε το γήπεδο παίζοντας. Δηλαδή δεν φοράγαμε σακάκια, φορέσαμε τα πνευματικά μας παπούτσια. Τα παιδιά κόψαν την κορδέλα, παρεπιπτόντως, εμείς ήμασταν από πίσω και παίξαμε και γενιάσαμε το γήπεδο. Τα Μπελάκια είναι ένα χωριό, αν ξέρετε, ιστορικός δήμος. Δήμος στα Τέμπη πάνω, Δήμος Τεμπών. Ένα πολύ καλό, μικρό, χρηστικό γηπεδάκι για να είναι δίπλα σε ένα δημοτικό σχολείο ή θα μπορούσε να είναι και μέσα στην αυλή του δημοτικού σχολείου αυτό, ώστε να παίζουν τα παιδιά στο εργοδιάλειμμά τους, ο γυμναστής να μπορεί να παίρνει τα παιδιά να κάνουν εκεί την άσκησή τους και όχι πάνω σε ένα τσιμέντο. Είναι ένα παράδειγμα κι αυτό, δεν κοστίζει πολλά χρήματα. Εδώ στο δεύτερο λύκειο γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας Συμμαθίας, παρεπιπτόντως να υπογραμμίσω ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να φτιάχνει αθλητικές υποδομές σχολείων, έτσι, αλλά μπορεί να φτιάχνει ώστε να συνδυάζεται με τη φυσική αγωγή στο σχολείο. Και έχουμε καλή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με αυτό. Εδώ λοιπόν είναι το Ταρτάν στο στάδιο Τρικάλων, το τόφαλο της Πάτρας, πλήρης ανακαίνιση και θα σας πάω βέβαια και εδώ πέρα τώρα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λοιπόν. Τι έχουμε στην Πελοπόννησο. Έχουμε 3 έργα στη Λακωνία, έχουμε 3 στην Κορινθία, έχουμε τα 2 στην Αρκαδία, στην Τρίπολη και έχουμε και τα δικά σας. Ο Δήμαρχος της Μεσίνης, ο κ. Τσόνης, έφερε 3 όριμες μελέτες, τις βάλαμε και ξέρω ότι οι εργολάβοι θα μπουν τις επόμενες μέρες για να θα γίνουν γρήγορα τα έργα. Και έχουμε και τα 2 δικά σας που προαναφέρθηκαν, είναι οι τουαλέτες στο στάδιο, έτσι ναι, και τα 230.000 είναι πλέον το Ταρτάν, το οποίο επιτέλους μετά πόσα, Μπάμπη, πόσα χρόνια, 18, πόσα χρόνια έχει, 20. Πότε, 20 χρόνια πρώτα φτιάχτηκε, εντάξει, νησάφη πια, εντάξει, 20 χρόνια ένα Ταρτάν για μια πόλη. Το 73. Ναι, εντάξει, για μια πρωτεύουσα νομού, για μια πρωτεύουσα νομού, νησάφη πια, έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχω μάθει, όλα θα πάνε καλά, ελπίζουμε να είναι ο άνθρωπος που το έχει αναλάβει να είναι συνεπής. Εμείς σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, την οποιαδήποτε και την τωρινή και όποια προκύψει μετά τις εκλογές θα είμαστε από πάνω ώστε να γίνει ένα έργο και μιλώντας πριν με τους, στον αθλητικό οργανισμό είπα ότι κοιτάξτε εδώ, δεν έχει σημασία ποιος είναι υπουργός, γραμματέας ή δήμαρχος, σημασία έχει να ξεκινάει ένα έργο, να γίνεται, να τελειώνει και να παραδίδεται. Τώρα από εκεί και πέρα λέει το παλιό ρητό, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, δεν έχει σημασία, σημασία έχει να πιάνει ποντικούς. Έτσι, ο Μάου έτσι έλεγε και σας το διευκρινίζω ότι κάποιος θα κόψει την κορδέλα. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος θα την κόψει. Σημασία έχει να ξεκινήσει
να γίνεται και να το απολαύσει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε. Και έχουμε ανοίξει και το Φιλόδημος. Τι είναι το Φιλόδημος? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, απευθύνεται στους Δήμους για την αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όλοι οι Δήμοι, όσοι είχαν όριμες μελέτες, ήδη σειραίουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διότι εμείς δίνουμε την βεβαίωση επιλεξιμότητας και ότι οι προδιαγραφές έχουν τηρηθεί και το είναι σωστό κτλ. Τη βεβαίωση σκοπιμότητας και αφού την πάρει ο Δήμος την βεβαίωση, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και με πολύ απλή διαδικασία ξεκινάνε κάποια έργα. Εδώ λοιπόν έχουμε στείλει υπηρεσιακά ήδη τις βεβαιώσεις στους αντίστοιχους Δήμους. Το ένα είναι κατασκευή προπονητήριου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας. Πήγαμε, είδαμε το χώρο. Ο προϋπολογισμός είναι μαζί με το ΦΠΑ 525.000. Θα προχωρήσει το κλειστό λοιπόν εκεί το προπονητήριο. Έχω φέρει μαζί μου και τη βεβαίωση σε αντίγραφο να σας δώσω. Όποιος ενδιαφέρεται ή από τα μέσα ενημέρωσης, το επίσημο το χαρτί θα σας έρθει σε 2-3 μέρες, αν δεν το έχουν πάρει ήδη η υπηρεσία σας. Και έχουμε βέβαια και στο Δήμο της Μεσίνης, επίσης όρημη μελέτη, μας έφερε ο Δήμαρχος, τον ηλεκτροφωτισμό του Δημοτικού Σταδίου και την κατάσταση του στεγάστρου του γηπέδου. Είναι ένας συνολικός προϋπολογισμός και αυτός γύρω στις 500.000. Όταν θα τελειώσει αυτό το έργο, ήδη συνεννοηθήκαμε με τον Δήμαρχο, θα πάρει σειρά και το ταρτάν εκεί. Το δικό σας θα έχει τελειώσει με το βεβαίως. Και έτσι νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελλείμματος στο νομό εδώ, στη Μεσσηνία, θα έχει δρομολογηθεί ώστε να καλυφθεί. Λοιπόν, θα τελειώσω την παρουσίαση, αυτό το οφείλω σε κάποιους συλλόγους και στον Γιώργο, τον Μπάση, με τον Ίκαρο και κάποια άλλα σωματεία που συμμετείχαν το 2017 στις εκδηλώσεις που κάναμε στο The Active. Είναι εκδηλώσεις που κάνουμε, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χωρίς πολλά λεφτά, αλλά με πολύ καλό κοινωνικό μήνυμα. Γιώργο, όφιλα να το παρουσιάσω ως επίλογο στην παρουσίαση εδώ. Λοιπόν, αυτά για τις υποδομές. Είπα πάρα πολλά για τις υποδομές και καταλαβαίνω ότι πολλοί θέλετε να ακούσετε τι γίνεται στα σχολεία για τη φυσική αγωγή, τι γίνεται με τους προπονητές, τι γίνεται με τους αθλητές. Είναι ατελείωτη ίσως η κουβέντα. Θα κρατήσω σημειώσεις και θα ανοίξει συζήτηση, είμαι βέβαιος από εσάς για τα υπόλοιπα. Να σας πω όμως το εξής. Αυτή την τριετία εξοφλήσαμε τα πριν των Ολυμπιονικών μας και των Πρωταθλητών, οι οποίοι δεν είχαν πάρει χρήματα το 2011. Είναι τα πριν, οικονομική επιβράβευση, αυτός είναι ο σωστός όρος. Τα παιδιά στερούνται τις οικογένειές τους, τα μαθήματά τους, την προσωπική τους ζωή, η χώρα τους φοράει μια φόρμα με το εθνόσημο, τους στέλνει έξω να εκπροσωπήσουν, δικαιούνται κάποια πράγματα. Από το 2011 δεν είχαν πάρει τα χρήματα. Έχουν εξοφληθεί πλέον μέχρι και το 2016. Άπαντες, όσοι δικαιούνταν. Δεν τα πήραν μόνο όσοι τιμωρήθηκαν για το ΕΚ. Και νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι καλά κάναμε γι' αυτό. Έχει ανοίξει η διαδικασία για να διοριστούν αυτά τα παιδιά, το δικαιούνται. Από το 2007, 8 και 9 περίμεναν να ανταποκριθεί η πολιτεία σε αυτό το δικαίωμά τους. Τώρα το 2009 θα διοριστούν, η λίστα του 2009 θα διοριστούν όλοι τώρα. Δυστυχώς, από το 2010 έχει καταργηθεί αυτή η πρόβληση. Και ξέρετε ότι είχαμε και το μεγάλο πρόβλημα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ξαφνικά, μία νυχτή, επειδή προσέφυγε μία μητέρα δικαστικός, στεναχωρέθηκε που το παιδί της δεν μπήκε στη σχολή που ήθελε και προσέφυγε και το Συμβούλιο της Επικρατείας
έβγαλε μια απόφαση όπου έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη εκείνη που δίναμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας, τους πανελληνιονίκες και τους παγκόσμιους προγραμματιστές, να παίρνουν κάποια μόρια για να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Το ξέρετε, πέρσι ήταν ιστορία την οποία εμείς, εν πάση περιπτώσει, προσπεράσαμε και για να την προσπεράσουμε, πριν από λίγες μέρες, αναγκαστήκαμε να μειώσουμε ξανά. Το είχαμε αυξήσει. Το ποσοστό ήταν 3%, το είχαμε κάνει 4,5% των εισαγωμένων. Με βάση αυτή την απόφαση, για να μην πάμε στο 0 και στο καθόλου, αναγκαστήκαμε και ξαναφέραμε πίσω στο 3% το ποσοστό των εισαγωμένων. Και βέβαια υπήρξε και άλλη μία αλλαγή. Παλιά οι διακριθέντες αθλητές έπρεπε από τους βαθμούς που μαζεύανε στις πανελλήνιες εξετάσεις συν τον πόνους να πιάνουν το 90% της βαθμολογίας του τελευταίου εισαγόμενου. Τώρα έγινε το 100% του τελευταίου εισαγόμενου και αν με ρωτήσετε εδώ βεβαίως υπάρχει μία στεναχώρια, αλλά απ' την άλλη, γιατί το νόμισμα έχει και άλλη μία πλευρά, που λέει ότι ένας μαθητής, όσο καλός αθλητής και να είναι, δεν μπορεί με ένα 12 ή με ένα 13, αν δεν πιάνει το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου, να μπει στην ιατρική και να ανταπεξέλθει. Διότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, εξαιρετικοί στη δουλειά τους μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας. Υπάρχουν όμως και πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις που έχουν στις σπουδές όταν είναι για τέτοιου είδους σχολές με τεράστιες απαιτήσεις. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ανοιχτό το ερώτημα πώς εμείς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τους αθλητές, που δεν πρέπει να τους στείλουμε σε άλλο μονόγραφα, αλλά όταν τελειώνουν την αθλητική τους καριέρα, πρέπει να τους έχουμε δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν με ισότιμους όρους να μπουν στην αγορά εργασίας και να ζήσουν αξιοπρεπώς από κάποιο επάγγελμα το οποίο θα πρέπει να μάθουν να κάνουν και να μην βρίσκονται ή στο έλεος του Θεού ή να παρασύρονται από άλλου είδους δραστηριότητες. Αυτά λοιπόν για τους αθλητές μας και τους μαθητές. Θυμόσαστε ότι πριν από χρόνια γεννάγαν τα παιδιά της ενόργανης και της ρυθμικής στα κορίτσια μετά από εξαντλητικές περιόδους προπονήσεων και αγώνων και φορτωνόντουσαν με απουσίες και πηγαίνανε τότε στον Ιωαννίδη και στον Ορφανό και παρακαλάγανε να μεσολαβήσει ο Υπουργός Αθλητισμού για να μην μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν ξέρω αν κάποιοι είσαστε της ενόργανης εδώ ή από αυτά τα αθλήματα. Σας περιγράφω τώρα καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγικές για τα παιδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί το όριο των απουσιών που δικαιολογημένα μπορούν να κάνουν, όχι μόνο για αγώνες αλλά και για προετοιμασίες. Έχει αυξηθεί η δυνατότητα στους προπονητές να παίρνουν άδεια και να φεύγουν από τη δημόσια υπηρεσία για να ακολουθούν την εθνική ομάδα, γιατί δεν πάνε να κάνουν το χόμπι τους ή το κέφι τους. Πάνε για να προπονούν τα παιδιά των εθνικών συγκροτημάτων. Όπως έχει μια βαρύτητα αυτό το πράγμα. Δεν πάνε για να κάνουν το χαβαλέ τους, να μείνουν ένα 20ήμερο κάπου. Και αν με ρωτούσατε τι είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει στην τετραετία, ένα από τα καλύτερα, ξέρετε τι θα σας έλεγα. Ούτε τα λεφτά που δίνουμε, ούτε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Αλλά το γεγονός ότι θεσπίσαμε την ενισχυτική διδασκαλία για τους αθλητές μαθητές. Και πρέπει όλοι εσείς που είσαστε σε σωματεία να το πείτε στα παιδιά ότι αυτό υπάρχει. Υπάρχει νόμος. Πρέπει να ενημερώσετε τα παιδιά. Ένα παιδί που λείπει πολλές μέρες από το σχολείο για αθλητικές υποχρεώσεις ή για προπονήσεις, έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση στο σχολείο και με μια σχετική υπουργική απόφαση, η οποία βγαίνει, το παιδί να έχει ενισχυτική διδασκαλία. Να καλύψει τα μαθήματα τα οποία έχει χάσει. Για να μπορεί να πάρει μέρος μετά στις πανελλήνιες εξετάσεις ή σε ό,τι άλλο προβλέπεται και να μπορεί να ανταγωνιστεί τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι ένα από τα, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, γι' αυτό σας είπα, να κρατάμε την παιδαγωγική μας ιδιότητα και το λειτουργήμα, διότι εκεί πρέπει εμείς να δουλεύουμε. Θα μπορούσα να σας μιλάω αμέτρητες ώρες για βιώματα 4 χρόνια στο Υπουργείο, για περιστατικά τα οποία άλλοι θα τα θεωρούσαν αυτονόητα, εύλογα, και όμως δεν είναι πάντα στη δημόσια διοίκηση.
όλα αυτονόητα. Η δημόσια διοίκηση έχει αγκυλώσεις, έχει ακόμα δυσκολίες, έχει γραφειοκρατίες, έχει αντιλήψεις και τρόπο λειτουργίας υπαλλήλων και στελεχών που δυσκολεύουν τον αθλητισμό. Τους αθλητές, τους προπονητές, έχει περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι χρειάζεται. Έχει πολλές φορές έχει ελέγχους που δεν χρειάζονται. Άλλες φορές δεν έχει καθόλου ελέγχους όταν χρειάζεται. Εσκεμμένα ή όχι. Με δόλο ή χωρίς. Έχουμε προβλήματα στη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Δεν θέλουμε να... Βέβαια, πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα σε μια άλλη δουλειά, σε ένα άλλο υπουργείο. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι σε εμάς, να μπορούσαν σε εμάς να αποδώσουν πολύ καλύτερα. Προσπαθούμε μέσα από μια κινητικότητα να το κάνουμε αυτό. Όταν είχα... Σας μεταφέρω τώρα βιώματα και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σας κάνω να είναι λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Όταν πήγα στο Καφταντζόγλιο στάδιο τότε για να φτιάξουμε το Ταρτάν, πήγε ένα κλιμάκι από μηχανικούς να διαπιστώσουμε την κατάσταση κτλ. Είχε ήδη μάθει ένας εκπρόσωπος από μια τεχνική εταιρεία ότι θα πηγαίναμε και με περίμενε μέσα στο στάδιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κλείνω την παρένθεση. Να σας πω λοιπόν, με το Καφταντζόγλιο στάδιο έχει τελειώσει, έχει παραδοθεί ο Γενικός Γραμματέας. Αν το ρωτήσει τώρα ποια εταιρεία, ποιος το έφτιαξε το στάδιο, δεν ξέρω να σας πω. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή αυτά ορίζονται με διαδικασίες και πρέπει να γίνονται πλέον με διαφάνεια, με σεβασμό στον προϋπολογισμό. Διότι όλοι είμαστε φορολογούμενοι, όλοι πληρώνουμε και όλοι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με σεβασμό από το ελληνικό κράτος, την πολιτεία. Έχουμε προβλήματα. Να σας πω παράδειγμα άλλο. Στην Αύπατο έχει γίνει λοιπόν ο διαγωνισμός για το Ταρτάν και επί 3,5 μήνες ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν μας έστελνε το πρακτικό και το ψάχναμε. Η πολιτεία θέσπισε έναν άλλο τρόπο για τους δημόσιους διαγωνισμούς, ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δεν ανοίγουμε πλέον φακέλους όπως το παρελθόν και κανείς δεν μπορεί να τον ανοίξει και να τον διαβάσει από πριν το φάκελο. Είναι ηλεκτρονικοί οι διαγωνισμοί. Έρχεται κάθε εταιρεία με τον κωδικό που μόνο αυτή έχει, υποβάλλει την πρότασή της και όταν γίνεται το άνοιγμα των προτάσεων, όλοι οι εκπρόσωποι των εταιριών μόνοι τους ανοίγουν τον κωδικό και παρουσιάζουν την πρότασή τους. Αυτό ακούγεται καλό, είναι καλό. Απ' την άλλη όμως, τους διαγωνισμούς τους κάνει μια επιτροπή που δεν ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά με κλήρωση από διάφορα υπουργεία. Έλεγχε σε εμάς να είναι ένας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Πρόεδρος Επιτροπής που έκανε τον διαγωνισμό και επί 3,5 μήνες έπρεπε να πάρω εγώ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να μου βρούνε πού είναι ο φάκελος. Γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Ακόμα το ελληνικό κράτος πρέπει να προσπαθήσει και όλοι μας να προσπαθήσουν πολύ για να αλλάξουμε συνειδήσεις, τρόπο σκέψης, αντιλήψεις. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης ήταν για όλους μάθημα. Για το πώς φτάσαμε εδώ και το πώς πρέπει να δουλεύουμε. Και νομίζω ότι από εδώ και μπρος έχουμε την εμπειρία και τα μαθήματα για να το καταφέρουμε. Θα σταματήσω εδώ. Ξέρω ότι πολλή ώρα σας μίλησα και ίσως να σας κούρασα. Θα καθίσω, θα ακούσω προσεκτικά όλες σας τις ερωτήσεις και για ό,τι δεν είπα, ξέρω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία δεν είπα, θα σημειώσω και είμαι ανοιχτός όση ώρα θέλετε. Η συζήτηση για τον αθλητισμό δεν τελειώνει ποτέ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γενικό, τον κύριο Πρόκειμα. Ακούστε, πώς θα γίνει. Και παράλληλα ο σύλλογός μου είναι μέλος στις άλλες 4 ομοσπονδίες. Τι συμβαίνει λοιπόν. Όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, βάζω τον εαυτό μου, τηλεφωνάει κάποιος από την ομοσπονδία, μου λέει «Δημήτρη, εντάξει, μήπως δεν θέλεις να έρθει, δεν είναι τίποτα σοβαρό, εντάξει, έτσι». Άμα με πείσει, λέω «Ναι, βάλε το ένα φιλό» και βάζει ένα, έχω δει οι υπάλληλοι της ομοσπονδίας να είναι εκπρόσωποι συλλόγων. Το έχω ζήσει.
Γιατί τους όρισε κάποιος ο όμιλος ή σύλλογος που δεν βαριόταν, δεν ήθελε να πάει στη συνέλευση. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα πολύ ζωντανό. Στην Ιστιπλοϊκή Ομοσπονδία που ήμουν, αποζημιώσεις για διαμονή και διατροφή τότε που δινόντουσαν, γιατί τώρα δεν παίρνουμε τίποτα, πληρώνουμε και από πάνω για να πάμε στους αγώνες. Τότε λοιπόν η Ομοσπονδία, η Ιστιπλοϊκή έδινε 42 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, για διαμονή και διατροφή. Μια άλλη ομοσπονδία στην οποία συμμετέχω πάλι, γιατί φροντίζω να μην χάνω καμία συνέλευση, έδινε 22 ευρώ. Βάζω θέμα λοιπόν συνέλευση, το 22 να γίνει 40. Εγώ και ένας από την Κεφαλονιά το ψηφίσα, μου ήταν οι άλλοι ήταν Αθηναίοι. Και τους ενδιαφέρε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να απαντήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Καλλιά. Τέλειωσα. Είπες ότι τελείωσε. Θέλω να πω κάτι για τον φίλο μου τον κύριο Βασαγίδη. Βέβαια δεν τον αφορά το θέμα προσωπικά. Είναι γενικότερο. Μέσα στο κολληβητήριο είμαι από το 1984. Δεν χάνω μέρα που να μην βρεθώ μέσα. Έχω δουλέψει για να φτιάξουμε κάτι σιδερένια καζάνα. Λέμε που φτιάχνανε και εγώ τσα μετά από δύο χρόνια και ξαναπέρνω τότε που ήταν τη Γενική Γραμματεία και κάτι επιτροπές και δικούσα. Άσχετους. Άσχετους. Και αυτοί είχαν ξυγανατεθεί η λειτουργία του κολληβητήριου. Αυτό που είπατε για αναβάθμιση, γιατί είναι ευρωβόρα. Ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, γιατί είναι ευρωβόρα, είπατε συγκεκριμένα. Δηλαδή τρώνε πολλά ευρώ. Το κολληβητήριο. Το κάνουν πιο λιανά. Κύριε Βασαγίδη, με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να πω αυτά που πω μέσα μου. Δεν μπορώ, παρόλο που ήμουν στην Επιτροπή για να πάρει άδεια το κολληβητήριο, μου είχε ορίσει η Ομοσπονδία, η κολληβητική, τράπηκα που δεν είπα, που δεν μίλησα για τίποτα. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα μ' ακούσετε δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ένα θέμα το οποίο πιστεύω είναι τα πια σοβαρά στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική παιδεία. Όλοι μας γνωρίζουμε για τα αθλητικά σχολεία. Τα λέμε αθλητικά σχολεία πολύ κακώς. Ήταν αθλητικές τάξεις, τα οποία παγόντουσαν μέσα σε αθλητικά σχολεία. Λοιπόν, για κάποιους λόγους, κακούς, δεν είναι του παρόντος να τους σχολιάσουν, να πούμε, έκλεισαν αυτά τα σχολεία. Η οικονομική κρίση, πολλά μπορούν να πούμε. Έκλεισαν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να ξαναλειτουργήσουν αυτά τα αθλητικά σχολεία, γιατί όπως που είπε ο κύριος Γενικός και όλοι μας συμφωνούμε, ότι η φυσική αγωγή, στη σημερινή εποχή, στα παιδιά μας, σε εμάς τους ίδιους, στα σχολεία μας, στην παιδεία μας, δεν θεωρείται. Είναι έγκλημα να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν πρέπει να το ξαναξεκινήσουμε με κάποιες αρχές και με κάποια δεδομένα. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω δώσω κάποια τέτοια δεδομένα, σύμφωνα με την εξέλιξη και όπως είπε και ο κύριος Βοήθηκε και με τον αθλητικό τουρισμό, θα δώσω ένα σχεδιάγραμμα προφορικά λίγο και αργότερα καταλάβω. Στο σχολικό αθλητισμό λοιπόν, τον αθλητισμό θα τον ξεχωρίσουμε σε δύο πράγματα. Στο σχολικό αθλητισμό και στο σωματιακό. Ο σχολικός αθλητισμός, εν συνεχεία, τον ξεχωρίσουμε στο σχολικό αθλητισμό 1 και στο σχολικό αθλητισμό 2. Ποιο είναι το 2? Το 2 είναι τα παιδιά που κάνουν στο σωματιακό αθλητισμό. Που πάνε στα σωματεία, αθλούνται και έχουν καλύτερα δεδομένα από ένα παιδί που δεν κάνει καθόλου αθλητισμό. Έτσι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Προχωράμε και φτιάχνουμε 2 πρωταθλήματα, αν θέλετε, σε όλες τις ομοσπονδίες, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα που αθλούνται. Για το σχολικό αθλητισμό 1 και το σχολικό αθλητισμό 2. Μέσα από το σχολικό αθλητισμό 2, που είναι περισσότερο το επίπεδο ανεβασμένο, εκεί κύριε Γενικέ, μπορούμε εν συνεχεία, όπως είναι τα πανελλήνια πρωταθλήματα που έχω παρακολουθήσει του Στίβου και μπορούν και εκεί να γνωριστούν αρκετά πράγματα, να προχωρήσουμε σε ένα είδος αθλοτουρισμού, σχολικού αθλοτουρισμού, το οποίο θα απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα πλαίσια, ακριβώς όπως γίνεται το Κόδια Cup στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορ, που μαζεύονται από παγκόσμια
25.000 άτομα αθλητές στο κέντρο σε μία εβδομάδα. Ποδοσφαίρο αυτό. Ποδοσφαίρο. Από εκεί εγώ παραδειγματιζόμενος, έχω αναφερθεί και για την Ένωση να το κάνουμε, να προχωρήσουμε σε μία τέτοια οργάνωση. Και επανέρχομαι στα αθλητικά σχολεία. Τα αθλητικά σχολεία θα είναι αυτοδύναμα. Θα είναι αυτοκέφαλα, θα έχουν δικούς τους διευθυντές, δικούς τους καθηγητές που θα έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Πολύ λεπτό αυτό το θέμα, γιατί ένας καθηγητής που δεν ξέρει οποιαδήποτε ειδικότητα, το τι σχέση και το πώς πρέπει να αφαιρθεί στο παιδί, παιδαγωγικά, το χάσαμε το παιδί και από τον αθλητισμό και από τη γνώση του. Είναι απλά τα πράγματα. Εκεί που θέλω πάλι να σταθώ, όσον αφορά για το σωματιακό αθλητισμό, καλό θα είναι κύριε Γενικέ μου να κοιτάξουμε στο θέμα μια σύγκριση Εθνικής Σχολής Προπονητών όλων των ειδικοτήτων, που θα έχουν κάποια θέματα μέσα. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή είμαι τώρα στο ποδόσφαιρο 35 χρόνια από 12 χρόνια θυμάμαι είμαι, πρώτα δηλαδή στο μονικό, είμαι καλός διαπροπονητής. Και δεν σημαίνει το ίδιο σε όλες τις ειδικότητες και σε όλα τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή ο καθηγητής φυσικής αγωγής πρέπει επιτέλους να βρει λίγο το σημείο και το στάδιο που πρέπει μέσα στην παιδεία την ειδική. Δεν θεωρείται τώρα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για αθλητικά σχολεία, για σχολικό αθλητισμό και δεν έχουμε εκπρόσωπο μέσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα κι άλλο να σας απασχολήσω, αλλά θα μείνω εδώ και πιστεύω ότι με το αθλητικό σχολείο θα υπάρξει η θετική συγκατάθεση δική σας. Είναι πιστεύω ζήτημα και όλων των γονέων να υπάρξουν αθλητικά σχολεία αυτοδύναμα όπως ήτανε και που έχουν παρουσιάσει το νερό έργο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς σας συνάδελφοι. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε και γενικά τι θα γίνει με τον αθλητισμό το σχολικό στο θέμα που εγώ έθεσα. Ευχαριστούμε αυτοχή. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νικόλος Ψυχογιάννης. Είμαι μικρός, μπορεί να με γνωρίζετε. Σπουδάζω στο ΤΕΙ της Ελλάδας με σχέση στον τουρισμό. Ταυτόχρονα είμαι αθλητής τρίβου, τώρα στα 300 μέτρα με εμπόδια. Παρεμβαίνω σημερινή εκδήλωση με την ιδιότητα του αθλητή και μέσα από τη βιωματική εμπειρία καταθέτω τους προβληματισμούς μου. Γνώρισα τον αθλητισμό όπως και ο αδερφός μου σε ηλικία 4 ετών και από τότε μέχρι και σήμερα 15 χρόνια ζω με αυτόν. Κύριε Γενικέ, μιλήσατε για το μέλλον του αθλητισμού. Όπως μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον όταν το σημερινό τοπίο είναι 100% αρνητικό στο βίντεο της ασκήσης φυσικής αγωγής και αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Γνωρίζετε, όσο το παιδί μεγαλώνει από τάξη σε τάξη, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, το μάθημα της φυσικής αγωγής έχει φθήνουσα πορεία. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που είναι υποχρεωτικό μία ώρα κάθε μέρα τουλάχιστον, γνωρίζω ότι τη συμμετοχή μου στους σχολικούς αγώνες την υποστήριζε σε όλα τα επίπεδα η σωματιακή μου προπονήτρια και με ευκαιρία την ευχαριστώ την κυρία Ευαγγελία Τόλου. Γνωρίζετε ότι η βοήθεια που είχα από το σχολείο μου όταν ήθελα να κάνω 2 εβδομάδες πρωινή προπόνηση 2 ωρών ήταν να παίρνω απουσία. Δεν δίνω ευθύνη στο σχολείο μου όμως. Έτσι, σήμερα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν είναι εύπορη, αλλά έχει τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Μας έμαθαν τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής και όχι σαν χόμπι. Δυστυχώς όμως είναι πολύ ακριβώς αυτός ο τρόπος ζωής. Για να γνωρίσεις τον αθλητισμό και να γίνει τρόπο ζωής σου, αυτό περνά μέσα από τις ακαδημίες των σωματείων και φυσικά τον πληρώνει σήμερα. Τελειώνοντας, όταν οι συμμαθητές μου πήγαιναν σε εκδρομές, εγώ βρισκόμουν σε κάποιο προπονητήριο. Όταν απολάμβαναν τη ζωή τους, εγώ έκανα παγωθεραπεία. Έχασα την τετραήμερη, την τριήμερη, διότι ήθελα να κατέβω στο σχολικό πρωτάθλημα και να κάνω κάτι ουσιαστικό. Σήμερα οι συμφοιτητές μου ζουν τη φοιτητική ζωή, εγώ είμαι στο στίβο, στην αποθεραπεία, στο κρεβάτι. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής ενός αθλητή με στόχους. Αυτή είναι η ζωή ενός αθλητή που σας κάνει να χαμογελάτε όταν όλοι σας ακούτε τον εθνικό ύμνο. Οι προθέσεις του Υπουργείου Αθλητισμού για τον αθλητισμό και έτσι όπως τις αποτυπώσατε σήμερα, ναι, είναι σωστές. Το Υπουργείο Παιδείας όμως έχει άλλες σκέψεις
που οδηγούν χιλιάδες παιδιά με ταλέντο να χάνονται. Είναι δικαιολογία ότι είμαστε μικρή χώρα και γι' αυτό παράγουμε λίγους αθλητές. Είμαστε μια χώρα μικρή στη σκέψη και την αθλητική ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, να καλωσορίσω τον Γενικό, να τον ευχαριστήσω γιατί άλλη μια φορά είναι κοντά μας, είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Και φυσικά να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αναλώσει τον κεραστής και ήμουν προϊστάμενο στο Συνομείο της Παραλίας, ήρθε και με βρήκε και μου λέει μου ποδήματος να φτιάξουμε ένα γήπεδο μπάσκετ. Έτσι έγινε τέτοιο. Ευτυχώς μετά από 29 χρόνια η Δημοτική Αρχή, η τωρινή, κατάφερε να αλλάξει το πανί με δικά της χρήματα. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έγινε κάποιο άλλο αθλητικό έργο στην πόλη της Καλαμάτας. Ήταν το κλειστό, το οποίο είχε ένα πλαστικό και η τέντα που είχε 1200 τετραγωνικά παρκέ, ένα καλό προπονητήριο, αλλά μετά τον Απρίλιο είναι μόνο για να φυτεύουμε ντομάτες. Είμαι ειλικρινής σε αυτά που λέω. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε. Εσείς μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες δράσεις μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των δυσκολιών. Σωστά όλα αυτά. Αλλά αυτό που μας είπατε αντικατοπτρίζει, μάλλον απευθύνεται στο 5% των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το 95% των αθλητικών εγκαταστάσεων και έχει μεταφερθεί στους δήμους χωρίς σχεδόν καθόλου πόρους. Και μετά περιμένουμε να γίνουν κάποιες δράσεις προκειμένου να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους. Είτε είναι για το καρτάν, είτε είναι για κάποιο παρκέ, είτε για οτιδήποτε άλλο, για κάποια στεγανοποίηση κάποιου αθλητικού χώρου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, έχετε καταγράψει στο νομό Μεσσηνίας πόσα κλειστά υπάρχουν, πώς λειτουργούν, έχουν αθλητικό, πώς το λένε, κανονισμό, έχουν υπαλλήλους, υπάρχει προοπτική να ζεσταθούν αυτά τα γήπεδα. Και να έρθουμε και στην κουβέντα την τελευταία για τον αθλητικό τουρισμό. Σε ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα απευθυνθούμε, όταν μόνο το Τόφαλο στην Πάτρα έχει κλιματισμό. Και εκείνον με την παρέμβαση του Πρόεδρου του Προμηθέα. Πώς μπορούμε να φωνάξουμε, τέλος πάντων. Ας πούμε ότι ήταν και παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας, κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω την προσφορά κανενός έτσι προς Θεού. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε αθλητικό τουρισμό ή να δημιουργήσουμε, να φωνάξουμε, να κοιτάξουμε τα νέα παιδιά στα μάτια που τα φωνάζουμε να έρθουν στους αγωνιστικούς χώρους για να μειωθούν στα μυστικά του αθλήματός μας. Είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι χάρτη ή οτιδήποτε άλλο και στο στίβο ακόμα. Όταν δεν υπάρχει αθλητική κουλτούρα στους δήμους, όταν δεν έχουν ή δεν μπορούν λόγω της οικονομικής κρίσης να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις ή έστω να κάνουν ένα βάψιμο. Ο κύριος Μπασακίδης έκανε κάποιες παρεμβάσεις στα τελευταία χρόνια και ίσως και ο κύριος Βασιλόπουλος στη συνέχεια. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν έχουμε αθλητικούς χώρους. Είναι τραγικοί οι αθλητικοί χώροι. Και το χειρότερο, δεν λειτουργούν. Δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν τα απαραίτητα. Στην τέντα έσπασε το ταμπλό και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε γιατί δεν υπάρχει κρίσταλο, γιατί είναι ειδική παραγγελία. Θα πρέπει ο αθλητικός οργανισμός να ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία 15.000 ευρώ για να αλλάξουμε τις μπασκέτες, λέω. Που είναι το βασικό γήπεδο που παίζουν 16 ομάδες μπάσκετ στην Καλαμάτα. Συν όλες τις άλλες ομάδες της περιοχής. Η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Κοινότητας Πελοποννήσου έχει 56 ομάδες. Λοιπόν, τώρα να μην μιλήσω για την Τρίπολη που έχει δύο κλειστά, τη Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, ή τη Σπάρτη που έχει μια αποθήκη στη Σπάρτη και ένα κλειστό στο Βλαχιώτη και τώρα έκανε ο Δήμαρχος στην Αρεόπολη ένα ακόμα γηπεδάκι. Δηλαδή είμαστε εγκαταλελειμμένοι αθλητικά. Μπορεί να κάνετε τα πάντα, μπορεί να προσπαθείτε να βρείτε ρήπια και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι, είναι διαχρονική η εγκατάλειψη του αθλητισμού στην Ελλάδα. Εγώ σέβομαι αυτά που είπατε, τα εκτιμώ, είναι πραγματικά, έχουν πολλές αλήθειες μέσα, αλλά το θέμα είναι ότι φανταστείτε τι αντιμετωπίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι προσωπικά ούτε για τις δημοτικές αρχές ή για οτιδήποτε άλλο. Θέλει λοιπόν μία καταγραφή των αθλητικών χώρων και από εκεί και μετά τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, εφόσον είναι δυνατόν και όπως το βάλατε πολύ σωστά, ανοίγει όλα τα παράθυρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Στον τρόπο λειτουργίας, στη στελέχωση των αθλητικών χώρων και από εκεί και μετά να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά, αν μπορέσουμε να επηρεάσουμε και τις δημοτικές αρχές με αθλητική παιδεία και αθλητική κουλτούρα, προκειμένου να υπάρξουν κάποιες χρηματοδοτήσεις σε κάποιες εκδηλώσεις.
Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει το Erasmus Plus, το οποίο είναι 14-20 και το οποίο έχει χρηματοδοτήσεις μέχρι 500.000 όταν βρεις και 5 εταίρους από το εξωτερικό και μπορείς να κάνεις μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, στίβο. Αυτά όμως θέλουν έναν ισχυρό αριθμό φορολογικού μητρώου. Οι Δήμοι αδυνατούν. Ξέρω ότι η Γενική Γραμματεία της Κύπρου έκανε μια τέτοια σύμβαση. Νομίζω ο Γιώργος Ψυχογιάννης μας είχε κάνει την πρώτη ενημέρωση και στη συνέχεια έστειλε και η Γενική Γραμματεία, το οποίο έχει μείνει στα ζήτητα. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το δούμε για την Γενική. Για μια φορά σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ μεγάλη μου πολύ. Στη βάση τους και εγώ ως μέλος της δίκης του ΣΕΓΑΣ που το γνωρίζω γενικώς, μπορώ να αξιολογήσω τα πράγματα στον αθλητισμό όχι μόνο στην περιοχή μας, ως προπονητής εδώ ή ως μέλος της δικής του Συνεχού, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι τεράστια τα προβλήματα με τις υποδομές. Άκουσα πριν λίγες μέρες τον Τρόι της Λομπαρδίας να λέει ότι ένας αθλητής μας, ο Αντετοκούνμπο, κατάργησε τα σύνορα της χώρας. Πολύ σοφό αυτό που είπε. Εγώ θα πω στον κύριο Γενικό και σε όλους σας ότι τα σύνορα της χώρας τα έχει καταργήσει ακόμα η Κορακάκη, ο Πετρούνιας, η επικοδίστριά μας, η Στεφανίδου, ακόμα και ο Τσιτσιπάς. Όπως η πολιτεία ποτέ δεν έδωσε τα χρήματα που χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτό το υποδόμημα που προβάλλει τη χώρα. Και που σήμερα λόγω της κρίσης το χρειαζόμαστε πολύ, γιατί η Ελλάδα, πώς την ακούμε σήμερα στο εξωτερικό, πώς γράφουν ξένες εφημερίδες, τις φτώχειες, τις μιζέρια, τις κλεψιάς, εκείνο το κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας που την προβάλλει ακόμα είναι ο αθλητισμός. Λοιπόν, με 150 εκατομμύρια, σε όλο το φάσμα, κύριε Κίνητε, αν δεν κάνω λάθος, ο αθλητισμός χρηματοδοτείται περίπου με 150 εκατομμύρια ευρώ. Είτε αυτό έχει να κάνει με ομοσπονδίες επιχορηγήσεις, είτε να κάνει με στάδια επιχορηγήσεις στα στάδια που πραγματικά δίνουμε, είτε με την βελτίωση και τη συντήρηση που εσείς ως προϋπολογισμό σας δίνει η γραμματεία και η πολιτεία κλπ. Είναι δυνατόν να έχουμε λιγότερο προϋπολογισμό από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός και να μιλάμε για εθνικό αθλητισμό? Νομίζω όχι. Πραγματικά οι ενέργειες που κάνουν και οι προσπάθειες είναι αξιόλογες και αξιέπαινες. Όμως όταν η κεντρική πολιτεία, τώρα αυτοί που καθορίζουν πού θα πάει το κομμάτι στον εθνικό προϋπολογισμό, δίνει τόσο μικρό κομμάτι της πίτας στον αθλητισμό, δεν υπάρχει κανένα να πάει προς τον αθλητισμό. Και το ότι έφτασε εδώ που έφτασε, στον πατριωτισμό μερικών 100, 200, 500 ψώνιων, που λέω εγώ. Και εδώ έχουμε στο αγροτήριο αρκετούς, όπως είδατε, ανθρώπους που ασχολούνται και με τις ομοσπονδίες. Εμείς στο ΣΕΓΑΣ ξέρετε ότι κάθε χρόνο κάνουμε ένα συνέδριο. Επαρκάμε το συνέδριό μας, έτσι ασχολούμαστε με τα προβλήματα του στίβου, κυρία, και των υποδομών και της οργάνωσης γενικά του υποδομήματος, που δεν χρειάζεται να το πω, η περσινή χρονιά ήταν μια καταπληκτική χρονιά, ήταν η χρονιά που πήραμε 6 μετάλλια στο Πρωτεύουσα, όταν είχαμε 5η σε αξιολόγηση από όλη την Ευρώπη. Σκεφτείτε λοιπόν μια Ελλάδα με επιχορήγηση στο ΣΕΓΑΣ 3 εκατομμύρια, ευτυχώς φέτος, να το πούμε το αυτό το ευχαριστώ, είναι 3.200, αυξήθηκε κατά περίπου 10% η επιχορήγηση στην Ομοσπονδία. Είναι και αυτό κάτι. Όπως σε όλες τις ομοσπονδίες αξίζει. Αλλά ξέρετε πόσα παίρνουν οι ομοσπονδίες στο ΣΕΓΑΣ. Πέρσι νομίζω ήταν 11 εκατομμύρια γενική περίπου επιχορήγηση. Ξέρετε πόσα ήταν λίγο πριν την κρίση? Ήταν 38 και παραπάνω. Τέλος πάντων, ο αθλητισμός υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες. Με τον πολιτισμό δεν έχω τίποτα βέβαια. Με τον πολιτισμό βέβαια χρειάζεται και αξίζει. Αλλά σε σύγκριση με τον πολιτισμό και με άλλες δραστηριότητες υπέστη μεγαλύτερη μείωση από το κομμάτι της πίτας του προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά, μετά από όλα αυτά, εμείς στο ΣΕΓΑΣ, αλλά και εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι πραγματικά ο ελληνικός αθλητισμός λειτουργεί σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Δυσμενέστατο περιβάλλον, και οφείλεται αυτό στο ότι ακόμα ισχύει ο πεπαλαιωμένος νόμος, να το χαρακτηρίσω αλλιώς, αθλητικός, ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ μειωμένες, όπως είπαμε, οι υποδομές βρίσκονται σε κατάσταση άφια. Είπαμε τον Ταρτάν στην Καλαμαδά το 1983. Ο Μαργαρίτης ο Μαραπάνης έδωσε χρήματα από τα λεφτά του Δήμου, ενώ ακόμα ήταν κρατικό, έδωσε δημοτικά χρήματα για να του κάνει την πρώτη αναγόμωση. Ο Νίκος προσπάθησε τώρα, ο Βασακίδης, να κάνει ένα κομμάτι της καινούργιας αναγόμωσης. Από το 83. Πέρσι, το είπα στο Γενικό, ήρθε ο Γκορτζακόφσκι, ο Ολυμπιονίκης της Αθήνας, στα 800 μέτρα, ως μέρος της Ευρωπαϊκής, ως μέρος της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, να φέρει 80 αθλητές να κάνουν προετοιμασία. Ήρθε το ίδιο, μου είπε very strong, όπως είπα στο αυτό, και έφυγε. Τι σημαίνει για την εθνική οικονομία 80 Ρώσοι αθλητές επί 30 μέρες, και τι χρήματα, φυσιοθεραπευτές, γιατροί, φαγητά, ξενοδοχεία, γιατί έφυγε? Γιατί δεν είναι φτιαγμένο το ταρτάν, γιατί δεν έχει το
το σκάμα κάλυμα να το καλύψουμε και βρέχεται. Δηλαδή η μιζέρια είναι τεράστια. Κύριε Γκέ, σας γνωρίζω και προσωπικά όπως είπα. Ξέρω ότι οι παρεμβάσεις σας είναι συνεχείς και άοχνες, οι προσπάθειες σας. Δεν φτάνετε μόνο εσείς και οι ίδιες προσπάθειες του κύριου Βασιλιάδη. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στη χώρα. Και η νοοτροπία ακόμα αυτών που καθορίζουν τις τύχες του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Είναι αδιαφθητική. Είναι δυνατόν να κόβεις τα μόρια από τους αθλητές, γιατί ο τελευταίος αθλητής δεν έπιασε τον αριθμό των μορίων που είχε ο εισαχθής με εξετάσεις. Απ' την άλλη στιγμή, να μην το ξαναπώ, δεν έχει ενδιαφέρον, όταν ο αθλητής έρχεται από το εξωτερικό, πρέπει να βγάλει φωτογραφίες, να τον ευχαριστήσει, να εκδόξει τη χώρα. Να με συγχωρήσει να ήμουν λίγο πρακτικός, αλλά η ιδιότητά μου ως άνθρωπος του αθλητισμού, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια ενεργά, με κάνει να πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας πραγματικά χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά μια κοινωνία. Ευχαριστούμε, Άγιες, απαντώντας. Είναι κάποιος φίλος εδώ από το ποδόσφαιρο, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Καλά, εκτός από Λέω πολύ συχνά στον Υπουργό, το έλεγα και στον προηγούμενο Υπουργό, ότι πρέπει να σταματήσει η ελληνική πολιτεία να νομοθετεί όποτε φτερνίζει τον Γκαγκάτσης. Για να αρχίσω κι εγώ να γίνομαι καυστικός. Διότι τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορεί μόνο το ποδόσφαιρο να καθορίζει όλο το υπόλοιπο αθλητικό οικοδόμημα. Είναι αντιληπτό ότι από το 2006 και μετά το ερασιτέχνικο ποδόσφαιρο βεβαίως έχει κάνει την επιλογή του για το αυτοδιοίκητο, όπως το αντιλαμβάνεται μόνο του. Αλλά όταν πάει η πολιτεία να νομοθετήσει δύο πράγματα για να νοικοκυρέψει, να τακτοποιήσει τα του στίβου, του μπάσκετ και των άλλων αθλημάτων, επειδή δεν μπορεί να νομοθετεί η πολιτεία φωτογραφικά και κάποιος να τους εξαιρεί, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και αρχίζουν οι πιέσεις και οι κάθε είδους παρεμβάσεις και οι κάθε είδους ανατροπές. Διότι κάποιες ομοσπονδίες, κυρίως το ποδόσφαιρο τώρα, δεν αφορά τους άλλους, τα άλλα αθλήματα, σε έναν βαθμό κάνουν κατάχρηση αυτού που λέγεται αυτοδιοίκητο και κάνουν και κατάχρηση της δυνατότητας που τους δίνει η πολιτεία. Για παράδειγμα, μπορεί μία αθλητική ομοσπονδία με το δικό της προσωπικό να πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση ενός απόφοιτου δημόσιου πανεπιστημίου με ειδικότητα ποδόσφαιρο, με ειδικότητα προπονητή ποδοσφαίρου. Ποιος έχει δώσει αυτή την αρμοδιότητα ή την πιστοποίηση σε αυτόν που θέλει να πιστοποιεί, για να το πάω. Εδώ λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ακόμα και αν στεναχωριόμαστε μερικές φορές, να τα του κέσσερα στο κέσσερα, δηλαδή ποιες είναι οι αρμοδιότητες της πολιτείας, ποιες είναι οι αρμοδιότητες μιας ομοσπονδίας, ποιες είναι ενός αθλητικού σωματείου και να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Διότι κάπου έχουμε χάσει και τη λογική. Έχουμε χάσει τη λογική. Δηλαδή, δεν μπορεί ο απόφυτος των ΣΕΦΑ να υποχρεώνεται προκειμένου να εργαστεί, το οποίο είναι συνταγματικό δικαίωμα. Η είσοδο στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να την καθορίζει ένας ιδιώτης. Την καθορίζουν οι νόμοι της χώρας. Δηλαδή, να εξαρτάται από το αν θα παρακολουθήσει ακόμα ένα σεμινάριο και να καταβάλει και το παράγοντο των 1.500 ευρώ. Κάπου πρέπει λοιπόν, ξεκινάω από εκεί, όχι για να κάνω έτσι κάποια, μην το πάρετε σαν αιχμή επίθεση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Όπως επίσης πρέπει να συνοηθούμε το εξής. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός δημάρχου, ενός πρόεδρου αθλητικού οργανισμού που έχει ένα γήπεδο και πρέπει σε ένα χωριό, λέω τώρα, και πρέπει να το μοιράσει σε 5 ομάδες. Όταν έχεις 3.000 κατοίκους, ο καθένας φτιάχνει την ομάδα του. Αυτό δεν πρέπει να το συνοηθούμε όλοι μαζί. Αυτό αφορά όλα τα αθλήματα. Γιατί αυτές είναι οι εγκαταστάσεις, αυτό χωράνε, τόσες αθλητοώρες μπορεί να λειτουργεί το μαγαζί, τόσες ομάδες θα κάνουν προπόνηση μέσα. Άμα έχουμε 30 ομάδες, πώς θα γίνει. Στο Περιστέρι, εκεί που ζω εγώ, έχει 4 γήπεδα και έχει 28 ομάδες. Πώς φαίνεται.
πού να τα βρεις και πού να συνεννοηθείς. Λυπάμαι τον κάθε δήμαρχο και τον κάθε αντιδήμαρχο που προσπαθεί να μοιράσει τις ώρες της δημοκρατίας. Άμα εδώ πρέπει να έχουμε μια ειλικρίνεια μεταξύ μας. Ότι έχει δομικά προβλήματα ο αυτοίκισμος και πρέπει να τακτοποιήσουμε λοιπόν. Πολύ βασικά ζητήματα. Είναι δομικά προβλήματα. Έχει να κάνει, το είπατε εσείς, για τις νοοτροπίες. Συμπίνεις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές. Λοιπόν, άρα με πολλά από αυτά που είπατε, εγώ προσωπικά συμφωνώ. Έχω και κάποιες διαφωνίες. Για παράδειγμα τώρα, δεν έχει μειωθεί στην τελευταία τετραετία η χρηματοδοτήση προς τις ομοσπονδίες. Δεν έχουν μειωθεί. Ο ελληνικός έχουν αυξηθεί, το είπαμε. Εν καιρό κρίσης δεν μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις. Από το 9 ξεκίνησε. Έτσι. Μειώθηκαν οι πηγές χρηματοδότησης του αθλητισμού, διότι ο αθλητισμός είχε βασικό χρηματοδότη τον ΟΠΑΠ. Έτσι, μπράβο. Συμφωνείτε σε αυτό? Έτσι. Όταν λοιπόν το 12 πουλήθηκε ο ΟΠΑΠ, ο αθλητισμός έχασε τη βασική πηγή χρηματοδότησης. Πρέπει να σκύψουμε κάτω να δούμε πόσο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα βρει καινούριες πηγές χρηματοδότησης. Μα θα είναι ιδιωτικές χορηγίες. Δεν τις αρνούμε. Σε συγκεκριμένα πλαίσια όμως. Να μην επιβάλλουν και κανόνες οι ίδιοι στη λειτουργία του παιχνιδιού. Να θεσπίσουμε ποσοστό από το στοίχημα υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Να το συζητήσουμε. Πώς θα ξεφύγουμε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που το απαγορεύει. Γιατί θεωρείται διπλή φορολόγηση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Να επιβάλλουμε τέλος, διοικητικό τέλος στα επαγγελματικά συμβόλαια των προπονητών και των επαγγελματικών με των μεταγραφών. Δηλαδή εκεί που κάνεις μια μεταγραφή και παίρνεις τον, ποιο να σου πω, ας πούμε, τον Ριβάλδο στην ομάδα και πληρώνεις 4 εκατομμύρια, να πάει και 1% στην ομοσπονδία, στο αυτό κτλ. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να βρούμε καινούργιες πηγές για να χρηματοδοτήσουμε τον αθλητισμό. Δεν συμφωνώ ότι δεν στηρίζει ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ξέρετε πόσο είναι το πριν της Ολυμπιακής νίκης, τώρα σε καιρό κρίσης, είναι 90.000 ευρώ. 90.000, συγγνώμη, αλλά εγώ σαν εκπαιδευτικός εργάζομαι και παίρνω 12.000-16.000 το χρόνο και είναι 90.000 το χρυσό μετάλλιο. Δεν είναι λίγα. Δεν τα μειώσαμε πολύ σε καιρό κρίσης. Προσπαθούμε να τα διατηρούμε. Λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι ο νόμος πεπαλαιωμένος. Χρειαζόμαστε νόμο πλαίσιο όμως που θα ορίζει τα της λειτουργίας και οργάνωσης συνολικά του ερασιτεχνικού αθλητισμού που αφορά το σωματείο, την ένωση και την ομοσπονδία. Θα αφορά τους τρόπους χρηματοδότησης. Αυτοί που τα πικέσαρα, το κέσαρι και εκεί. Όποιος παράγει να παίρνει χρήματα, όποιος δεν παράγει και κοροϊδεύει και όποιος είναι σωματείο σφραγίδα, δεν θα παίρνει. Δεν μπορεί να παίρνει κάποιος. Είναι θέμα αξιοκρατίας το πράγμα. Εννοείται ότι όποιος δεν παράγει και δεν υπάρχει αθλητική ομάδα που να κατεβαίνει σε αγώνες, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει και χάνει την αθλητική του αναγνώριση. Πρέπει να το τακτοποιήσουμε και αυτό. Υπάρχουν ομοσπονδίες στις οποίες ψηφίζουν όλοι πάντες. Είτε έχουν αναγνώριση είτε δεν έχουν και πάνε και με μια αξιοδότηση. Χωρίς ο άλλος να είναι μέλος του σωματείου και χωρίς να είναι καν κάτοικος της περιοχής. Αυτό δεν πρέπει να το τελειώσουμε, να τελειώσει αυτό το πράγμα. Το είπατε, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ. Πρέπει να ρυθμιστούν αυτά. Κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά πρέπει να γίνει. Τώρα, δεν προβλέπεται. Να διευκρινίσω κάτι. Είχε ανέβει στο Open Gov στην διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου. Αυτό δεν έχει πάει στην Βουλή. Άλλο πήγε στην Βουλή. Όχι αυτό που ήταν στη διαβούλευση. Όχι βέβαια. Γράφαμε. Μα όταν βάζεις ένα νομοσχέδιο στην διαβούλευση, το βάζεις για να αφουγκραστείς τις απόψεις, τις αντιδράσεις, τις θετικές ή τις αρνητικές, να φας και ξύλο. Πολιτικά το να φας ξύλο. Να δεις πού διαφωνεί ο κόσμος και ανάλογα να κατεβάσει ένα νομοσχέδιο. Στη Βουλή τώρα έχει πάει για να πάρει σειρά ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει το άρθρο, το κεφάλαιο για τους προπονητές, για παράδειγμα. Διότι υπήρχαν αντιδράσεις. Και εγώ τις είχα εκφράσει τις διαφωνίες μου. Γι' αυτό που είπαμε
πιάνει. Γι' αυτό που είπαμε σε σχέση με τους προπονητές, τους απόφοιτους στο τσεφάλι κλπ. Για τους εκπαιδευτές. Όλο το κεφάλαιο έφυγε και θα γίνει συζήτηση από την ιδανική βάση από την αρχή. Λοιπόν, εκεί ήταν τα ΙΕΚ. Αν ο απόφοιτος του ΙΕΚ μπορεί να είναι ισότιμος με τον απόφοιτο του ΤΣΕΦΑ, εκεί είναι οι εκπαιδευτές, εκεί ήταν τα ιδιωτικά γυμναστήρια και τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, αυτό πάει. Δεν υπάρχει μέσα, θα γίνει εκτοπινενός μια συζήτηση. Θα παραμείνει δηλαδή το πλειοδικό διάταμα 2-19, προς το παρόν, προς το παρόν θα υπάρχει αυτό. Τα δύο αυτά κεφάλαια αποσύρθηκαν. Δικαίως και καλώς αποσύρθηκαν. Κακώς μπήκανε. Σας το λέω κιόλας. Κακώς μπήκαν στη διαβούλευση, διότι ξέραμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Άρα, λοιπόν, τώρα, δεν συμφωνώ ότι τα ΤΑΔ έκλεισαν λόγω της κρίσης. Τα ΤΑΔ έκλεισαν, ήταν πολιτική επιλογή να κλείσουν πολύ πριν την κρίση. Το 8 έκλεισαν. Και έκλεισαν, είχαν παθογένειες, δεν εργαζόταν, κάπου αποπροσανατολίστηκε η λειτουργία τους. Συμφωνώ απολύτως και συμμερίζομαι την άποψή σας ότι πρέπει να υπάρξουν αυτοτελή αθλητικά σχολεία, κανονικά αθλητικά σχολεία, και όχι τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης, για να λειτουργήσει όμως συνολικά η φυσική αγωγή στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Με άλλους όρους, πρέπει να γίνει επανάσταση. Διότι δεν είναι ευνοϊκό το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα για αυτό το οποίο εμείς οραματιζόμαστε. Πρώτον, θα πρέπει να καταλαγιάσουν τα συντεχνιακά, οι συντεχνιακές προτεραιότητες. Διότι αυτή τη στιγμή κάνουμε στο σχολείο 2 ώρες φυσικής αγωγής μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης, δεν είμαστε ούτε στο πάνω, αλλά ούτε και στο κάτω. Είμαστε στο μέσο όρο. Αλλά για να αυξήσουμε τις ώρες φυσικής αγωγής που όλοι το θέλουμε και κατανοούμε την αναγκαιότητα και γιατί και πώς, πρέπει να μειωθούν οι ώρες των μαθηματικών, των θρησκευτικών, της πληροφορικής ή ό,τι άλλο έχουμε φορτώσει στο πρόγραμμα στα παιδιά, τα οποία εμείς τα κάνουμε στην 6η Δημοτικού, όταν οι Φιλανδοί τα κάνουν στην 3η Λυγίου ή στο Πανεπιστήμιο. Τα φροντιστήρια, κύριε. Αυτό λοιπόν θέλει αλλαγή, θέλει ρήξεις. Θέλει ρήξεις με συμφέροντα και συντεχνιακές αντιλήψεις. Όταν αφήνουμε τις ιδιωτικές σχολές, δεν υπήρχε σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Αφήνουμε λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους αλλαγές. Επίσης, πρέπει να δούμε και εμείς τα πλήκου μας, αγαπητέ συνάδελφε, διότι τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι απαρχαιωμένα. Και αν θέλετε, εγώ εκφράζω μία άλλη σχολή φυσικής αγωγής. Όχι αυτή που έχει καταντήσει το γυμναστή τεχνολόγο αθλήματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει όταν είμαι με τα παιδιά στην τάξη να τα μάθω να βαράνε, να σουτάρουν και να είναι εύστοχα τα παιδιά στο τρίποντο. Δεν με ενδιαφέρει να χειρίζονται καλά τον καρπό για να κάνουν τρίποντα ή να παίζουν καλό χάντμπολ. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω τη δυνατότητα τα παιδιά να τα βάλω στο προάβλιο να τρέξουν, να δουλέψει λίγο το καρδιαγιακό τους συστηματάκι, το λειτουργικό σύστημα, ούτως ώστε να τους αυξήσω τη φυσική τους κατάσταση. Όσο είναι στη νεαρή ηλικία, όποιο είναι ταλέντο να πάει το απόγευμα στο σωματείο να κάνει αγωνιστικό αθλητισμό, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που δεν πάνε στο σωματείο ή δεν έχουν ανέλυξη στον υψηλό αθλητισμό, να έχουν ένα επίπεδο υγείας τέτοιο, ώστε να τους κρατήσει να ζήσουν συνεχώς μέχρι την ενηλικίωση και μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Με 2 απλά λόγια. Και όχι να μάθει το σχολείο να είναι καλός ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας ή βολεϊμπολίστας. Αυτό μπορεί να το κάνει το σωματείο μετά. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν χώρες, η Ιταλία έχει 1 ώρα τη βδομάδα στο σχολείο. Και υπάρχουν χώρες που έχουν 1 ή 2 ώρες τη βδομάδα στο σχολείο. Μα τι έχουν κάνει, έχουν κάνει τα απογευματινά ωράρια. Έτσι το παιδί θα κάνει λίγο φυσική αγωγή, μπορεί να έχει και θεωρητική ώρα το πρωί, αλλά τη βασική προπόνηση και την άσκηση, αυτό που λέμε άσκηση του σώματος, θα την κάνει το απόγευμα. Έξω από το διδακτικό των υπολείπων μαθημάτων το πρόγραμμα. Και έτσι λύνουν το θέμα τους. Άλλες χώρες έχουν 3 και 4 ώρες. Οι ούτε έχουν κάθε μέρα. Λοιπόν, υπάρχουν ευρωπαϊκά μοντέλα.
κάποια έτσι, θετικά στοιχεία που μπορούμε να τα, τα αντλήσουμε, να τα εφαρμόσουμε, κάποια δεν έχουν. Ποτέ όμως δεν είναι σωστό να παίρνεις ένα μοντέλο έτσι όπως είναι σε μια άλλη χώρα που έχει άλλες ιδιαιτερότητες και να το φοράς το μοντέλο καπέλο στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλει μελέτη αυτό το πράγμα. Αλλά σίγουρα υπάρχει και μια κακή αντίληψη στο Υπουργείο Παιδείας συνολικά. Δεν αναφέρομαι μόνο στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αναφέρομαι και στη διοικητική δομή του Υπουργείου, έτσι όπως είναι, σήμερα είναι, που δεν βοηθάει, δεν θέλει καθόλου την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής. Μ' αρέσετε. Για πολλούς λόγους τους οποίους σας περιέγραψα. Μ' αρέσετε. Έτσι. Άρα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, σε διακόπτω. Άρα, παρακαλώ, στην ηλικία τη δική μου, εμείς που κάναμε το πρωί γυμναστική, καλά κάναμε τότε. Ναι. Για να το κάνουμε πάλι. Έκανε γυμναστική, δεν είναι γυμναστική. Είπε τέτοιες προηγούμενα. Ναι, έκανε γυμναστική βεβαίως. Και είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα τα σχολικά προγραμματικά. Ναι, 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 ναι. Και είναι άλλο πράγμα η φυσική αγωγή. Και είναι άλλο πράγμα η φυσική αγωγή την ώρα του μαθήματος, σαν αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο γυμναστής στο σχολείο δεν πρέπει να ενδιαφέρεται αν το 30 ή το 50 θα το τρέξεις σε 8 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ενδιαφέρεται αν είναι μια γενική φυσική ιδιότητα. Διότι αυτή τη στιγμή οι ώρες δεν περισσεύουν γιατί έχουν κατακλειστεί τα προγράμματα του σχολείου με άλλα διδακτικά αντικείμενα. Και για να βάλεις μία ώρα παραπάνω πρέπει να βγάλεις μία ώρα από κάποιον άλλον. Οπότε εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε όπως είναι, χωρίς να την κρύβουμε. Και έτσι ο σαραντάρης ο σημερινός που δεν του άρεσε να πάει σε κανένα αθλητικό σωματείο ή δεν είχε το σπίτι του λεφτά για να πάει σε σχολή, στα 45 έχει καρδιά. Ακριβώς. Αυτή είναι η ζωή. Αμά είναι αυτό. Αυτό δεν σα το είπα. Και δεν θα έχει συμβαθούμε. Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Ακριβώς αυτό. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την αλλαγή, να κάνουμε αλλαγή στα αναλυτικά μας προγράμματα, να αλλάξει η φυσική αγωγή να είναι διαφορετική μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άλλο στην πρωτοβάθμια, άλλο στη δευτεροβάθμια, άλλο στο πανεπιστήμιο. Εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, μια άλλη τυπολογία. Έτσι. Ξέρω ότι συμφωνείτε με αυτό και πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος, όπως γινόταν παλιά με τα ταλέντα, μια διασύνδεση όπου το παιδάκι που ο γυμναστής έβλεπε ότι έχει καλύτερη αλτικότητα, εκρηκτικότητα, μια περισσότερη ικανότητα, μια αγγλισία, γραμψία κτλ. Να το παροτρύνει, να το καθοδηγήσει ότι εσύ, αγόρι μου, είσαι για μπάσκετ. Για να δω και όταν θα έρθει ο μπαμπάς και η μαμά να πάρει τους βαθμούς του τριμήνου. Α, ψηλός ο μπαμπάς και η μαμά. Έχεις επομένως κάποια κληρονομικά χαρακτηριστικά. Για πήγαινε στο κοντραφούρι. Στο κοντραφούρι. Ή πήγαινε στο βολέι, στο βλάσι, ξέρω εγώ. Και αναλόγως έτσι πρέπει να δουλεύει ένα σύστημα που να έχει στοιχειώδη χαρακτηριστικά. Κυρίως έτσι δουλεύει. Στην κοινωνία υπάρχει καταγραμμένη η υποδομή. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός με τους Δήμους ώστε αυτός ο χάρτης συνεχώς να ανανεώνεται και να επιχειρηθείται. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα όπου κάθε Δήμος, υπάρχει ένα μητρό, ηλεκτρονικό μητρό των υποδομών, κάθε Δήμος κάθε χρόνο θα περνάει μέσα. Θα περνάει τις αλλαγές το ένα και το άλλο στα τελείως ιστορία. Και θα μπορούμε να κάνουμε μια εύκολη, πλήρη καταγραφή και να μπορούμε να ξέρουμε τι υπάρχει, πόσα κολυμπητήρια εδώ, πόσα εκεί, πόσα κλειστά, αυτό δεν είναι. Για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες. Συνδυασμένα με τον πληθυσμό, το μαθητικό δυναμικό, για να ξέρουμε και το τι γίνεται και πώς πρέπει να προχωρήσει. Εντάξει, νομίζω... Εγώ δεν άφησα πλέον. Άγια θητεία, τρεις θητείες για τα μέλη της. Εμείς θέλουμε να κάνουμε δύο θητείες, αλλά... Για τα προεδρία. Όχι για όλα τα προεδρία, μόνο για τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμεία, αυτούς που ασκούν εκπαιδευτική. Προεδρία. Αυτό δεν αφορά ούτε τις ενώσεις, ούτε τα σωματεία. Δεν είμαστε τρελοί να το κάνουμε αυτό. Μόνο σου. Προηγούμενος νόμος το είχε. Όχι, δεν το είχε, μάλλον δεν το είχες διαβάσει καλά. Αν εννοείται το νόμο που το προσχέδιο αυτό που κατέθεσε ο Βασιλιάδης για συζήτηση, δεν το είχε. Όχι, όχι, πριν τον κύριο Βασιλιάδη. Το νόμο του Αντωνίου, εννοείται. Ο Αντωνίου δεν έκανε νόμο. Ο Αντωνίου. Για τους συλλόγους βάλει.
Σωστό. Και δεύτερον, ο χώρος για καινούργιο προηγητήριο υπάρχει. Χώρος. Υπάρχει χώρος.